Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Πέντε καλημέρες! Τι εβδομάδες ξεκινάνε, κουμπαράκι μου! Κουμπαράκι μου! Θα το πάρουμε το πρωτάθλημα, κουμπαράκι μου! Θα το πάρεις το πρωτάθλημα. Ναι. Θα το πάρεις το πρωτάθλημα με τα χειρότερα χαφ στην ιστορία. Δεν πειράζει. Και το χειρότερο πρωτάθλημα. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτηκα πριν πάω για ύπνο ήταν αυτό. Ναι. Θα πάρω το πρωτάθλημα με τα χειρότερα χαφ της ιστορίας μου. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον κόσμο. Έχουμε και το. Το φίλο μου τον Καστοριανό. Τη Χαλίφισα, το που λένε. Δύο μέτρα παλικάρι. Ήρθε να με κάνει παραλαβή παράδοση να μου δώσει το περσινό το χάρτινο. Αυτό το έλα, ξεφεύγει πρωί. Καλημέρα τα αγόρι μου. Καλημέρα τον Πέδαρο εδώ πέρα. Έχουμε και Καστοριανό Νικόλα. Χθες τα σπάσατε, έμαθα έτσι. Χθες, φίλε, αφού δεν μας συνέλαβαν. Άλλοι να σα συλλάβουνε. Γιατί ρε, εγώ τι κάνατε. Κάποια στιγμή θα έρθει. Ξεφύγατε έτσι. Και ένα Χριστιανό θα. Δεν ξεφύγαμε. Ξεφύγαμε στην Καλτιά, δεν βρίζαμε, δεν κάνανε. Εντάξει, παιδιά, γι' αυτό η εκπομπή είναι για να ξεφεύγει στην Καλτιά. Δεν βρίζανε, κάνανε όμως Καλτιά, δηλαδή. Ο Παοξής, ο Κάφρος. Σηκώνει το πρωτάθλημα τα 35 χρόνια. Δεν τον ενδιαφέρει την μπάλα, έπαιξε. Τίποτα, δεν ήξερε. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλαγή ποιος έπαιξε πάνω στον Μπέλκα, δεν ήξερε. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, ρε Κωνσταντίνε. Ναι. Γιατί να μας ενδιαφέρουν. Πρωτάθλημα δεν θέλουμε, αυτό αυτή δεν είναι η κάψα μας. Ο καηλές μας αυτός δεν είναι. Το αν έπαιξε καλά ο Βέρμπλουμ ή ο Κανίας ή αν ο στόπερ μας δεν κινήθηκε καλά ή αν έχασε ξέρω, ο Μάτος τον Ματέο Γκαρσία θα τον πειράξει ο Παοξή. Έγραψε ένα 2, έχω χτίσει παράδοση πλέον 8-9 χρόνια, πώς έχω να χάσω ο Βικελίδης. Τι 8 χρόνια. Κάτσε, αήτος δεν είμαι, από το 10 και με τα τελευταία νίκη του Άρη με εμένα ο Βικελίδης πότε έγινε. Α, δεν θυμάμαι. Το 10 δεν είχα χάσει, ρε παιδιά. Α, ναι. Τι να κάνουμε. Καλά, πώς μετράνε αυτοί στην Ευρώπη 53 χρόνια που δεν παίζουν 40. Εγώ να μην το μετρήσω. Κάτσε, ρε φίλε, να μην τα μετρήσω. Σε παρακαλώ τώρα. Έλα τώρα να κεράσουμε λίγο τον Καστοριανό, μια που ήρθε κάτι πριν πάμε στις αναλύσεις εδώ. Το κόκκινο αμαξάκι, βάλτε το. Το κόκκινο αμαξάκι, λοιπόν, καφέ, πίτα, μπουγάτσα. Σταματήσαμε, πήραμε από την καντίνα Stop, μαζί με την μία μπουγάτσα πήραμε και μία πίτα δώρο. Μαζί με τον καφέ πήραμε δώρο και το νεράκι σε τρία σημεία της πόλης, Νικόλα μου. Έτσι, Παλού Σταθμού 36, Πόντου 56, Λαχαναγορά
και οδός Λαγκαδά στον κεντρικό δρόμο μετά τη γέφυρα της Σταυρούπολης. Τρία σημεία είναι φοβερά, πιάνει και τα τρία σημεία της πόλης. Ένα, ο Νικόλας από εκεί που έρχεται σταματάει συνέχεια, μου λέει. Έτσι, καντί να πει στο. Δυτικά, στο πρώτο. Ναι, κατευθείαν στο πρώτο, σταματάμε. Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάμε. Έχουμε ανεβάσει και τη φωτό, περιμένουμε τις καλημέρες, τα σχόλιά σας, ό,τι τραβάει ψυχούλα σας. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πάει και αυτό το τέλος. Ένα γέλιο έριξα. Έριξα χθες πολλά γέλια. Θέλω πιπεράτα, ναι, τέτοια πιπεράτα θέλω, ναι, πρωί-πρωί. Πρώτον, την ώρα που φτιάχνω την εκπομπή, όχι εκπομπή, τα χαρτιά μου στη Μαρμίτα κτλ. Σκάρει μύτη 45-50 παοξίδες. Που λέει, στη Μαρμίτα? Ναι, λέει, άμα ακουστεί γκολ, λέει εδώ, Άρης Πάοκ και πέρα του Άρη, λέει, θα το σπάσουμε το μαγαζί. Λέω, σπάστε το. Α, του έδωσε το ελεύθερο. Σπάστε το. Σπάστε το, λέω. Εγώ λέω, είμαι θαμώνας εδώ. Ναι. Λέει, τι, ρημάξτε το, λέω, κάντε ό,τι θέλετε. Λέω, δεν έκαναν τίποτα. Του είπα, σπάστε το. Ασφαλισμένο είναι, λέω, πρώτα και 300.000 like. Θα γίνει άμα το σπάσετε. Ρημάξτε το. Εγώ ούτω ή άλλω Λουκιάνο. Τι σκέφτηκε, ρε. Εγώ πιστεύω ήθελα να το πειράξω. 300.000 like σκέφτηκε, ρε. Ρε αδεόφοβε. Βρε, ρήμαξτε του λέω έτσι. Βρε, ρήμαξτε. Ρήμαξτε. Δεν πάει να το κάψει κιόλα. Το έχει ασφαλίσει ο μαλάτο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και από την άλλη πλευρά λέω. Καταρχήν ο Ρουφιάνο, εγώ τη αστυνομία δεν είμαι. Να πω αυτό ήταν εκεί τα κτλ. Σπάζει, κρυφτείτε, εγώ δεν είμαι. Λέω να στείλω τον. Θέλω τον, να μου δώσει σφιγμό τώρα από τη Μαρμίτα με του Αριανού. Πώ το αντιμετώπισαν οι Αριανοί, γιατί εντάξει, ήταν το μάτς που το περίμενα τόσα χρόνια. Τζάμπα έτσι θα το καίγανε. Τζάμπα. Γιατί ο μόνο Αριανό που ήταν και ακούστηκε γκολ. Ναι. Ποιο ήταν? Ποιος? Ο Σαράντος. Ο Σαράντος. Ναι, ένα ήταν μόνο. Ήταν στο γήπεδο, παιδιά. Και είναι και μακεδονικό. Εντάξει, μακεδονικό κάρι. Γιατί ρε, ποιο. Παλιές ομάδες μαζί με τον Ηρακλή στην πόλη ήρθαμε μετά εμείς. Γκολ. Γκολ. Αυτό ήταν. Δεν μπορεί να γουρούνι του λεφτά. Στο λοιπόν, δεν φωνάζει γκολ. Δεύτερο, βάλτε κλαρίνα, λέει ένα φίλο. Κλαρίνα, τι να βάλουμε. Ρε, κλαρίνα, βάζει, ρε, τι κλαρίνα, επειδή κέρδισα τον Άρη, του άλλου δεν χάνω και 8 χρόνια. Εδώ δεν έβαλε κλαρίνα όταν κέρδισε τον Ολυμπιακό. Άμπρα, τελειώσαμε. Ανέβη επίπεδο. Αναγκιά σου, αλλάξαμε επίπεδο. Εντελώ. Αυτό είναι ένα στοιχείο που μα δίνει ότι αλλάξαμε επίπεδο. Λοιπόν, τι έφτιαξε χθες, τι έγινε χθες, Κωνσταντίνα, να το πιάσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Θα το πιάσουμε ποδοσφαιρικά. Όχι τρομερές αναλύσεις, αλλά 2-3 tips έτσι για να μπούμε στο ζουμί της υπόθεσης. Ο Άρης έχασε, ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Ο Άρης έχασε γιατί στα μαρκαρίσματά του η μπροστινή γραμμή δεν μάρκαρε καλά. Ένα είναι αυτό. Ο Χαμτζά Γιουνές, ο Γκάμα, Γκάμα και ο Τικινή. Και ο Τικινή. Ο Ματέο Γκαρσία είναι ο μόνος που και μαρκάρει από όλους αυτούς τους τέσσερις. Γι' αυτό και είναι και άλλο επίπεδο ποδοσφαιριστής. Και το λέμε την αρχή της χρονιάς. Ούτε έκανε τα χιλιόμετρα Γουινές. Τα χιλιόμετρα που έκανε ο Πρίγιοβιτς αμυντικά. Σωστά μιλάς. Το ξεκινάω το μάτς από την άμυνα. Σωστά. Καλά κάνεις και το ξεκινάς. Γιατί άμυνα δεν παίξανε καλή. Ναι. Καστογιάννη, ό,τι είναι συμπληρώνεις. Βέβαια, εδώ είναι, εδώ είναι ο Νικόλας. Σήμερα ήρθε να μου παραδώσει το. Σας ακούω με θρησκευτική ευλάβεια. Νικόλα, ήρθες να μου παραδώσει το περσινό το τρόπαιο. Όχι, όχι. Δεν όχι, όχι, όχι. Τρόπαιο, πολύ νωρίς ακόμα. Πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άκουδο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεύτερον, το μάτς κρίθηκε στην άμυνα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είχε τα δύο καλύτερα back του πρωταθλήματος. Έτσι, να τα ακούω λίγο. Ένα-ένα. Το μάτι και τα δύο καλύτερα στόπερ. Και αυτά θέλω να ακούσω. Έχει και τα στόπερ βάλε μέσα. Το Βαρέλα και τον Κρέσπο χαμηλά. Χαμηλά, ναι. Ο Άρης είχε τον Τζανακάκη. Ναι. Ο οποίος είναι ένας μέτριος back. Εντάξει, αυτόν έχουν, αυτόν να τι κάνουν. Το Βαλεριάνο. Όσο μπορεί το παιδί. Το άμα το πετάξεις και το πει. Όσο μπορεί. Στάσου, ρε, ναι, ρε Κωνσταντίνε, τα λέμε ρε αγόρι μου όμως. Τα λέμε την αρχή της χρονιάς, οκ. Okay. Τα λέμε στους Αριανούς, στους φίλους μας όλα. Αυτός ο Βέλεθ είναι με τη φαλάκρα. Αυτός ήταν ο καλός που βγήκε στο 20 λεπτό. Ή τι καλός είναι. Καλός είναι ο Βέλεθ. Εγώ αρχίζω να αναθεωρώ για τον αμφίβολος ο Νίκο. Γιατί τον ξεκίνησε. Ξέρεις τι καλός είναι. Και ο Πέλθης αμφίβολος ήταν. Ξέρεις τι καλός είναι. Βλέπεις έναν ωραίο άντρα. Σε σχέση με Μαυράκη και Δελιζή είναι καλύτερο. 50 χρονών, να κάνει σεξ και έχει δύο bypass. Bypass, ναι. Να πάρει δηλαδή λίγο χαπάκι. Λίγο μα σου μένει στο σεξ. 50 χρόνια παίρνει χαπάκι, τι κάνει, δεν ξέρω. Άμα έχει bypass, ναι. Ούτε χαπάκι ούτε τίποτα. Κάνει το σεξ του συνταξιούχου. Ξέρεις πώς πηδάει ο συνταξιούχος. Πώς. Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Πώς είσαι παντρεμένος 30 χρόνια με την ίδια γυναίκα και λέει, έλα κάνουμε σεξ. Ναι. Λες αμάν τώρα τι αγκαρία, δεν με πάει δεν βάζω, να σκάψω το. Πώς, κάνω να ακούσουμε το σεξ του συνταξιούχου, Κωνσταντίνε, θέλω να το ακούσω. Και το σεξ του συνταξιούχου, ούτε ο γείτονας ακούει. Κανένας, κύχο. Ούτε τρίζουν οι καρέκλες. Πιάνει στάση συγκεκριμένη, κάθεσαι πλάγια, δεν κουνιέσαι καθόλου. Η στάση είναι ότι του συνταξιούχου και του παντρεμένου 30 χρόνια η στάση είναι ανάσκελα η γυναίκα. Ανάσκελα και από πάνω άλλο σε 10 δευτερόλεπτα τελειώνουμε. Κλειστά τα μάτια ο άντρας. Περίμενε τώρα. Περίμενε τώρα. 15 δευτερόλεπτα. Ποια φαντασιώνεται. Για να του έρθει η στήση, σκέφτεται άλλη. Αυτό εκεί στα κλειστά μάτια σε έπιασα από την πόρια. Τα λεπόρια. Και ο Μαυράη, ο Βέλεθ, τα λεπόρια είναι. Τα λεπόρια και ο Βέλεθ. Ναι, αλλά σε σχέση με του άλλου δύο στόπερ είναι ο καλύτερο. Στάζει τώρα. Ο Μαυράη είναι αργός. Ο Μαυράη είναι αργός, είναι και λαθέρ. Το είδε και αυτό θε. Λαθέρ. Ναι, γιατί κάποιοι μου του σύγκριναν με κάτι βαρέλε. Τώρα χθε ξεκινώθηκαν πολύ. Ο Σόουζα τώρα είναι χαφάκι. Ο Σόζα έκανε ένα τσουβάλι λάθη και αυτό. Κάτσε, ο Σόζα είναι. Εκεί πέρα τώρα σωματοτυπικά δεν μπορεί να πιάσει τον Πρίγιοβιτς. Ναι, δεν μπορεί. Άρα εγώ έχω τετράδα. Τζανακάκι, Βαλεριάνο, Μπάτο, Βιερίνια ο άλλο. Ναι.
Μαυράει Σακάτι το Βέλεθ, μπαίνει ο Σόζα που είναι ξάρι κοντό. Και ο Άγωγο το Βαρέλα. Καλά, στο πέρα έπαιζε φουτμπολίκο Σόζα και λέγαμε ότι είναι καλό. Αλλά δεν είναι για την φουτμπολίκο, όχι για τον Πρίγιοβιτ. Αν χάσω 6 κιλά στη φουτμπολίκ, δεξί στόπερ σε 3-5 κιλά. Γίνεσαι. Σωστά, σωστά. Γίνεσαι. Παίζει τώρα στη φουτμπολίκ, όποιο θέλει, περώνει 40 χρόνια παίζει. Εντάξει, τώρα το βλέπω. Τη μισή Αργεντινή. Η Ερτένα που κέρδισε ο Πάοκ, ρε φίλε. Έχουν ένα τέταρτο ο ΣΥΡΙΖΑ Πάοκ παίζει εκεί. Κάτσε ρε, κάτσε ευκαιρία. Τι ωραίο πασέρι είσαι, αγόρι μου. Έχουν 15 λεπτά έτσι, παίζουν Πάοκ. Τι ωραίο πασέρι είσαι. Προφανώ ήσασταν χθε στην Μαρμίτα και δεν βλέπατε έτσι. Χθε είχε αφιέρωμα, προσέξτε. Αθλητική Κυριακή είχε αφιέρωμα στο Τζιτζιπά που πήρε το τέννη. Με τον Πάοκ ασχολήθηκαν 3 λεπτά. Προφανώ έβαγαν τα σαμάτα που λέγανε. 15 λεπτά εκεί τώρα. Τη φάση του αγώνα δει, τι να κάνουμε. Έλα τώρα. Στην ταλαιπώρια του Πάοκ πάνω στο Βέρμπλου δεν είναι χάφ, δεν ο Χαφ είναι αντικάνια. Τρίχε είναι. Αντικάνια. Να κόβει εκεί, να ράβει, να μπαλώνει. Αυτό είναι. Αυτή είναι η αυτοσυνοδεύση. Στα 10 μαρκαρίσματα τα 8 είναι φάουλ, οι 2 είναι κίτρινε από τα 8. Στο ψηλό παιχνίδι ήταν μια χαρά χθε. Μια χαρά. Έπαιρνε ο Πάοκ πρώτη μπάλα κατευθείαν. Πρώτη μπάλα έπαιρνε. Με καζίδια τα λεπόρια λοιπόν του Βέρμπλου. Έρχεται ο άλλο και βάζει τον μπάσα. Πρώτο λάθο του προπονητή του Άρη. Βάζει τον μπάσα εκεί. Μέχρι το 55 που μπήκε ο Ματίγια και άλλαξε η εικόνα του Άρη. Σωστό. Ματίγια άλλαξε το παιχνίδι. Άλλαξε ο Ματίγια το παιχνίδι. Σωστά. Λοιπόν, μετά από εκεί πέρα. Έχει αυτό τον Πέλκα και ο άλλο έχει τον Τεκίνη. Ο Τεκίνη ήταν καλό επιθετικά, δεν ήταν καλό αμυντικά. Ο Πέλκα, γενικά η εικόνα του. Ναι. Είναι πολύ καλό επιθετικά, πολύ καλό αμυντικά. Ναι. Ο Τεκίνη το ένα το κομμάτι, το ένα το κομμάτι και σαν δεκάρι κιόλα, πέρασε πολλέ φορέ η μπάλα από τα πόδια του γιατί είχε να αντιμετωπίσει ένα Σακάτι εκεί το Βέρμπλουμ. Όμως όταν χαλόταν η μπάλα δεν βοηθούσε. Δεν βοηθούσε ο ένας ο χαφ, ο εξτρέμ δηλαδή. Εντάξει. Και έτρεχε ο Σιώπης, ο οποίος χθες ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Ναι, ήταν αυτός που προσπαθούσε να μαζέψει ό,τι μπορούσε από το κέντρο. Να τρέχει, ναι, να μαζεύει, να μαρκάρει, να κάνει, να ράνει, να επιτίθεται. Το φάουλ που κέρδισε με μια κούρσα από τον Βέρμπλουμ. Γιατί σου λέω, πάει κάνει φορά. Έξω από την περιοχή είναι το Σιώπη. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο των δύο φορ. Δεν υπάρχει center for μεγάλου ελληνικού. Που λέγεται Ιγδινές. Απ' την άλλη μεριά δεν βγαίνει ποτέ από την ομάδα ο Πρίγιοβιτς. Σήμερα αν έχετε άντερα, κράξτε τον προπονητή σας. Όχι, δεν θα τον κράξω, Κωστή. Κάτσε τώρα. Στο 85 ήταν το μάτς και βλέπετε ότι ο Πρίγιοβιτς τα έχει φτύσει. Ναι. Γιατί ο Πρίγιοβιτς, όπως σωστά αναφέρεις, και στην άμυνα βοήθησε, και στα κόρνερ ήτανε, και γινούσε μαρκάρι, και πρέσαρε. Και πρέπει να το βγάλω. Στο 85 μας. Θα βάλω ένα φρέσκο μέσα. Ποιον ήταν, τον Καρέλη. Δεν είχα άλλον. Αυτό είναι. Έπρεπε να γίνει αλλαγή. Άσχετα, αν για εγώ εκεί θα σα δώσω κομμάτι. Δηλαδή, τώρα, για λίγα δευτερόλεπτα δεν τον έβγαλε. Παίζουν δύο ομάδες τώρα. Και ένας έχει αλλαγή τον Καρέλη, γελάει ο κόσμος, και ο άλλος έχει τον Ασλίδη. Ρε, δεν μας παρατάτε και εσύ. Κωστή, αυτά λέμε από την αρχή της χρονιάς. Ότι έχω. Μισό λεπτό παρένθεση μόνο. Ναι, Μουδανίου γίνεται χαμός, αυτό θα έλεγα. Από την διασταύρωση, από την έξοδο για Θέρμη. Μέχρι όχι. Κοντά στον ΚΑΠΑ 12. Ναι, ναι. Δηλαδή, φανταστείτε όλο αυτό το κομμάτι. Είναι μια καραμπόλα στο κόσμο. Α, αυτά είναι σημαντικά. Σημαντικά. Θα αργήσετε πάρα πολύ ώρα όποιοι μπορείτε να πάτε από γεωργική σχολή. Πολύ σημαντικά, γιατί ο κόσμο πάει τώρα το πρωί στη δουλειά. Πάει δουλειά ο κόσμο. Φαντάσου να έκλεινε εδώ λαμπράκι αν μπορούσε να έρθει. Μην κάνετε του καλού στον κόσμο. Όχι, δεν έχει κάνει καλού. Εσύ κάτσε, κάτσε. Το κοινωνικό γιατί θέμα του ραδιοφόρου το λες και στον Κωστή. Δηλαδή βλέπεις μια γιαγιά να τη δένει στον δρόμο, δεν θα πας τη βοηθήσεις. Α, δεν είναι μάνα μου, όχι. Θεία γιατί ρε φίλε, θα αφήσει τη γιαγιά για να τη βαράνε δυο μαμελούκι. Τι με νοιάζει. Τώρα ο κόσμος θέλει να πάει στη δουλειά. Τι με νοιάζει με να βαράνε. Τι τη σε νοιάζει. Α, δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει πέρα, δεν σε νοιάζει το άλλο. Τι είναι λοιπόν. Δικιά μου γιαγιά. Μποτιλιάρισμα όλοι μου δανείων προ Θέρμη. Προσοχή παιδιά, μην καθίσει από εκεί. Να πάνε αλλού. Να πάνε από άλλου δρόμου. Εκεί άμα πάνε από δρόμου θα πάνε συνόρα του δουλειά. Έχουν παιδάκια να πάνε σχολείο να κάνουν. Τι απάθω. Αναργήσουν. Και εγώ το άρχισα. Τι είναι αυτό εδώ ο άνθρωπο. Τι άλλο θα την πρόσεξε που φοράει το κουμπαράκι σου. Τι γράφει πίσω. Τι γράφει. Αυτό που λες εσύ Έλληνα. Δες το. Φυσικά. Ποιο Έλληνα από τον Τοκούμπο δεν υπάρχει. Εννοείται. Ελληναρά. Γιατί επειδή νιώθει Έλληνα. Παλίκα. Ακριβώ. Νιώθει Έλληνα. Οι Σύριοι που έρχονται είναι Ελληναράδε. Άμα το πιστεύουν και το νιώθουν. Και πάρουν λίγο να νιώθουν Έλληνε. Αλλά εγώ ξέρω ότι αυτό ο άνθρωπο στην Αμερική με διαφημίζει. Και μιλάει πάντοτε για την Ελλάδα. Μιλάει για σεβασμό για τη σημαία, για την πατρίδα του. Πιο Ελληναρά από φράγκα από πού τα παίρνει. Από την Αμερική. Το NBA. Ναι, φυσικά. Γιατί δεν έχετε να παίξει για την Ελλάδα στην εθνική και πάει στην Ελλάδα. Πώς δεν έρχεται. Πώς έρχεται. Έρχεται. Απλά όταν κάποια μάτσε φιλικά τη πλάκα, οι Milwaukee Bucks δεν τον αφήνουν. Σου λέει μην τραυματιστεί. Εμείς σε δίνουμε 25 εκατομμύρια το χρόνο. 25 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει αυτό. Και τι κάνει. Σου λέει άμα τον στείλουμε στην Ελλάδα να πάει να παίξει για ψήλο πήγαμε ένα μάτ Πάουκλεο Ελλάδα-Βοσνία και χτυπήσει. Εμείς θα τα πληρώνουμε μετά. Τα πληρώστε. Στο παγκόσμιο, στου Ολυμπιακού αν εκεί. Όλα λεφτά είναι, όλα είναι μαρμίτα.
Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Αυτό εκεί καταλήξαμε. Πουλάει λαϊκισμό τώρα αυτός ο Αντετοκούμπο. Πάμε, ο Αντετοκούμπο είναι Ελληναράς. Είναι παλίκαρος. Έτσι, εγώ υποκλίνομαι από τα λίγα άτομα που πραγματικά θαυμάζω αυτή την κοινωνία. Είστε συχάματα. Ναι, συχάματα είμαστε. Επειδή γουστάρουμε τον Αντετοκούμπο. Γιατί θα σου πω. Ναι. Γιατί τους Σύριους, όσοι είστε δεξιοί, τους βρίζετε. Τι σχέση έχει ο Σύριος με τον Αντετοκούμπο που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ναι. Που μεγάλωσε στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Που υπηρέτησε στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και που απλά επειδή είχε τρομερό ταλέντο πήγε σε Αμερική να παίξει μπάσκετ. Τι μου λες. Τι σου λέω. Και ο Βλαχοδήμος είναι Γερμανός. Γερμανός νιώθει. Εντάξει, με νοιάζει. Πάμε στην μπάλα. Πάμε στην μπάλα. Ναι, εδώ να. Γελάει και τα μουστάκια σου λένε Κουλιανεύ. Γελάει και τα μουστάκια σου. Γεια σου Χαρούλη, αγάπη μου. Γεια σου Βιλαράκι μου. Ναι. Αλλά αυτό θέλω να συζητά. Απλά δεν χάνει πέναλτι σε τέτοιο παιχνίδι. Από το πρωί και από χθες το βράδυ, φίλοι Μαριανή λένε αν έβαζα το πέναλτι, αν έβαζα το πέναλτι, θα είχαμε άλλο μας. Ναι, θα είχαμε άλλο μας, φίλε, αλλά τι να κάνουν. Το Γιουνές έχεις που σου εκτελεί τρία πέναλτι στο κέντρο από την αρχή του πρωταθλήματος και ο Μάγκας ο Πασχαλάκης το καταλαβαίνει, το ξέρει. Τι να κάνουμε. Άμα το ξέρετε, καθόταν και δεν θα πέφτει. Έπεσε μια χαρά, έπεσε όπως έπρεπε να πέσει, σου λέει θα ελέγξω λίγο γωνία, θα απλώσω και τις ποδάρες μου να το πιάσω. Άκου εδώ. Ναι. Τρεις ήταν οι παικταράδες του ΠΑΟΚ. Τρεις. Ένας είναι ο Πασχαλάκης. Ο άλλος είναι ο Πρίγκος και ο άλλος ο Βαρέλα. Όχι. Τι ο Άρτα είναι ο άλλος. Άρε με τον Άρτα. Έκανε ρόμπα. Τι ρόμπα έκανε ο Άρτα. Έκανε ρόμπα όλο το οικοδόμημα. Τι ρόμπα έκανε ο Άρτα. Έκανε ρόμπα όλους τους μπαλάκες. Έκανε πέναντι, τακτικά ήταν ελαφέρ. Το μόνο καλό ήταν η ανάπτυξη στον γκολ. Να τα λέμε όλα όπως. Τι πέναντι έκανε. Το πέναντι, ποιος το έκανε. Εγώ το έκανα. Γιατί ήταν πέναντι. Άλλο αυτό. Εντάξει, ναι, αλλά το σφίριξε ο διαιτητής. Τι με νοιάζει εμένα. Το πέναντι αυτού που κερδίζει ο Άρης είναι τσαρτζάρισμα. Εάν γινόταν στην Τούμπα θα ούρλιαζαν μέχρι το Μάιο για το πέναντι αυτό. Τακτικά λοιπόν θα ήταν άθλιος ο Άρτα. Δεν ήταν εκεί να κάνει τον πέναλτι. Ο Ουάρντα. Ναι. Ο Ουάρντα έκανε. Πρακτικά είναι σωστό. Στάσου λίγο. Ναι, αλλά το μυαλό του δεν λειτουργεί σωστά. Ο Ουάρντα. Ο Ουάρντα. Ναι. Ήρθε εκεί που δεν ήρθε ο Ντεγκινή. Ήρθε εκεί που δεν ήρθε ο Γκαρσία. Ναι, όχι, ο Ματέο Γκαρσία είναι χόταν. Ο Μπρούνο Γκάμα. Ναι. Σωστά. Ναι. Εντάξει. Σωστό. Ήρθε εκεί που δεν ήρθε ο Γιουνές. Σε σχέση με τον Μπρίγκοβιτς. Σε σχέση με τον Μπρίγκοβιτς. Ναι, ο Γιουνές δεν έκανε ούτε αυτό το πρέσβη. Κέρδισε η ομάδα που είχε καλύτερη άμυνα. Ναι. Κέρδισε η ομάδα. Που είχε καλύτερη άμυνα. Γιατί στα χαφ τα κάνει σε μετό και με του. Δηλαδή. 100% σωστή προσέγγιση. 100%. Αν βγάλω το Σιώπη. Μόνο αυτό. Πίσω. Ναι. Και ο Άρης έσωσε λίγο την παρτίδα με το Ματίγια μετά το 55. Και λίγο το. Δηλαδή δεν είναι τώρα να βλέπω χαφ εγώ. Μπάσα, την κοινή. Ματίγια, Κάνια, Βέρμπλουμ. Δηλαδή το μάτς πήγε στις πτέρυγες. Γι' αυτό και ήταν και πάνω κάτω και γι' αυτό ήταν και ωραίο το παιχνίδι. Έλα, η μπάλα δεν σταματούσε στο κέντρο. Άμα λοιπόν τον Λουάρντα τον είχατε τιμωρημένο, ναι. Δεν κερδίζατε το μάτς. Ναι. Γιατί θα βάζατε ή το Λιμιό εκεί, ή θα αφήνατε αυτό το Ζάμπα που είναι ο καλύτερος φίλος του αριστερού μπακ. Άντε πάλι αρχίσαμε με τον Ζάμπα. Στα λέγω τα γράμματα τώρα. Άντε πάλι με τον Ζάμπα. Άντε πάλι με τον Ζάμπα. Αυτό χαρά ήταν ο Ζάμπα. Αυτό τραυματίστηκε και βγήκε. Τι έπαθε. Δεν ήσουν του σκίσαν το χέρι, ανέβασε φωτογραφίες. Του πάτσε το χέρι. Η κοιλότα σκίστηκε. Βρε μια χαρά και την κοιλότα. Το παιχνίδι το πήρε καθαρά ο Άρντα. Ο Άρντα τον πήρε. Και ξεφτύλισε τον Λουτσέσκου. Του λέει εμένα με ένα ποτό με τιμωρείς 10 μέρες και τον άλλο με μια κάσα πήρες. Πολύ καλό. Ποιος είναι ο άλλος με την κάσα. Έτσι άκουσα εγώ. Ήρθες να βάλεις φυτιλάκια χαλίφισα. Μου είπε ένας φίλος ότι ο Άρντα με ένα ποτό τιμωρήθηκε και ο άλλος με 10 πήρες. Α, σου είπε ένας φίλος. Ήρθε να βάλει φωτιές χαλίφισα. Όπως έφαγε πολύ κλωσιά και ο Μπίζεσβαρ. Έκανε δουλειά που δεν φάνηκε στο παιχνίδι. Δεν έκανε την κούρσα, δεν έκανε το αυτό κτλ. Όμως κράτησε την μπάλα, μοίρασε, την ξαναπήρε στους μικρούς χώρους. Και παρότι έπαιζε στην άκρη. Κέρδισε πάρα πολλά φάουλ. Πολύ και πάρα πολλά φάουλ. Άμα είχατε προπονητή λοιπόν. Α, τι δεν έχουμε. Την ομάδα αυτή ποιος δεν έχει φτιάξει. 30 λεπτό. Ποιος δεν έχει φτιάξει αυτή την ομάδα. Ο κύριος πρόεδρος. Ποιος κύριος πρόεδρος. Ο κύριος πρόεδρος παίρνει παίχτες εδώ και 15 άκουλω χρόνια. Εμένα. 5 χρόνια. Άκουλω την ομάδα εμένα. Ο κύριος αυτός συνέφτιαξε. Από αυτούς, ναι. Αυτά τα γατάκια στο Χαριλάο που τα κερδίσατε και πανηγυρίσατε σαν τα κατσίκια. Δεν πανηγυρίζουμε για το έργο. 7 στα 7 κάναμε. Εμείς πανηγυρίζουμε για μια νίκη ακόμα. Πανηγυρίσατε, κερδίσατε με την ψυχή στο στόμα γιατί ήταν το μάτς για ισοπαλία να έρθει. Αυτά τα γατάκια του Άρη. Ναι. Γατάκια. Γατάκια τώρα γίνανε, έτσι. Αυγάλω το Σιώπη από μέσα χθες. Οι υπόλοιποι είναι γατάκια. Όχι, διαφωνώ. Βράσε με τώρα. Ματέο Γκαρσία, ναι. Και Κουέστα. Εντάξει. Θα του βάλει αυτού του πολύ καλού. Ο Κουέστα. Ο Κουέστα είναι τερματοφυλακάρα και έχει σώσει τον Άρη στο πρώτο, ναι. Ημίχρονο εκεί που πραγματικά, ναι. Ο Πάουκ βουλιάζει τον Άρη, ναι. Έτσι. Μετά το 20. Πόσες επιθέσεις έδωσε στον Πάουκ με τις λάθος πάσες. Όχι μόνο αυτό. Κυρίως ο Μπάσα τις έκανε τις λάθος πάσες. Ο Κουέστα με την μπάλα στα πόδια. Τι τερματοφύλακας είναι. Τα είπαμε. Ρεσίκος αυτή είναι. Ναι, οκ. Με τα πόδια το έχουμε συζητήσει ότι είναι το μοναδικό του μειονέκτημα. Αλλά αυτό θέει εάν τα χάφ του και μπακ του γυρίζουν κάθε τρεις και λίγο την μπάλα πίσω. Είδε στο παιχνίδι του Άρη. Γυρνούσα συνέχεια την μπάλα πίσω στο Κουέστα. Το 20-45. Γι' αυτό σου λέω χαφ άθλια είχαμε χθες. Είχαμε. Στο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Είχαμε, ναι, εννοείται. Και γι' αυτό είχαμε και πάνω κάτω το μάτς. Λέω λοιπόν για να τελειώσει το έργο. Ναι.
Ρε γατάκια, πανηγυρίζετε που κερδίσατε αυτά τα γατάκια του Άρη με την ψυχή στο στόμα. Φτάσα, εφτά, μια, κίνηση, μια κίνηση ήταν. Να ναι. Θα το κάνει 4-1, ό,τι έκανε ο Ντουρσουνίδης και τα λοιπά. Ποια ήταν η κίνηση. Α, ήθελες τέτοιες, να προκαλέσουμε. Ποια ήταν η κίνηση. Ποια ήταν η κίνηση. Στο 30 βγαίνει, Πέλκα. Δεν φτουράς. Αν έβγαινε ο Πέλκας, ναι. αυτά τα λάθη που έκανε ο Κουέστα δεν θα τα έκανε δεν ποτέ. Φτουράς. Ο παίχτης που πρέσαρε όλη την αμυντική ναι. γραμμή του ναι. Άρη ήταν ναι. ο Πέλκας. Αλήθεια λέει ο Κουλιανός. Έλα, σηκώσει τώρα. Ναι. Έτρεχε σαν τρελός. Ναι. Με 60 λεπτά έτρεχε λες και ήταν πυροβολημένος. Όλο το μάτσο ο Πέλκας. Γι' αυτό έπαιξε 60 λεπτά. Δεν μπορούσε να τον βγάλει. Πιο μπροστά έπρεπε να τον βγάλει. Μπίσες Βαλδεκάρη. Ο Πέλκας, επειδή ξέρω τι γίνεται, ο Πέλκας ήταν έτοιμος για 60 λεπτά και συνοήθηκαν να παίξει 60 λεπτά. Αφού το ξέρεις, αυτό σου λέω. Σου λέω από πρώτο χέρι. 60 λεπτά ήταν να παίξει, αλλά ο λόγος που ο Άρης έκανε τόσα πολλά λάθη με τα χαφ του, με του στόπερ του που δεν στρίβανε χθες, έτσι. Για τον Μαρβάη θέλω να μου πούνε οι Έργανοι, που του έλεγα ότι δεν είναι κάτι μαναμάν. Το άλλο. Ναι. Παίζει με τον Πάοκ. Δεν τον σέβεσαι τον Πάοκ. Δεν το σέβεσαι ναι. τον Πάοκ. Είναι Πάοκ, είναι 50 εκατομμύρια, πόσα εκατομμύρια κάνει. Εντάξει, okay. 20, είναι μια ομάδα 25. Με συνοχή, εγώ θα πω, έχει και με ποιότητα. Μάτς, έχει γίνει το μάτς 1-1, το χάσε στον πέναλτι. Ναι. Είπε θα τρέξει πιο πολλά χιλιόμετρα ο Άρης για να πάρει το. Δεν έτρεξε πιο πολλά. Έτρεξε λιγότερα χιλιόμετρα. Ναι, δεν έτρεξε πιο πολλά. Έτρεξε και λιγότερα χιλιόμετρα. Όταν τελειώνει το μάτς, συμμαζεύεσαι. Ναι. Εντάξει. Και λες πάω για το 1-1 και μια χαρά. Αν κάνεις την εικόνα, την βάλεις καινή, την ώρα που ξεκινάει τον γκολ του ΠΑΟΚ, έχουμε 6 παίκτες του ΠΑΟΚ έξω και μέσα στην περιοχή σε περίμετρο 25 μέτρων και 5 παίκτες του Άρη. Ο Άρης αμυνόμενος στο γήπεδο του, καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ, τελειώνει το μάτς, οι δυνάμεις είναι με τον ΠΑΟΚ, είναι με τον ΠΑΟΚ οι δυνάμεις, έχεις κάνει αναγκαστική αλλαγή. Σου τρως μια αλλαγή για να φρεσκάρεις την ομάδα σου και δεν την έχεις. Είναι 6 με 5. Είναι απαράδεκτο αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πάω εγώ να κοντράρω 90 λεπτά τον ΠΑΟΚ στο box to box. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται δεν αυτό. Γίνεται, όχι, όχι. Νομοτελειακά δεν γίνεται. Τελειώνουμε με αυτό, ναι. Και το γέλιο το μεγάλο είναι ρε Αριανή, τελειώνει το μάτς. Σούπερ ήταν Αριανής. Περίμενε, περίμενε. Ναι. Και χειροκροτάτε όπως παίζει Δελασάλ. Δελασάλ. Εγώ φίλε του έβγαλα το καπέλο. Ούτε μία φωτοβολίδα, τίποτα. Ναι. Ούτε ένα καπνογόνο. Δελασάλ. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Δελασάλ λες εσύ. Δελασάλ. Εγώ ξέρω στην Τούμπα θα είχαμε ανάψει 1000 καπνογόνα και θα λέγαμε άρα. Εγώ του βγάζω το καπέλο, χωρίς πλάκα. Ναι. Ούτε ένα καπνογόνο. Άρα ο Καρυπίδης του έχει από κοντά. Κάνει δουλειά. Ενώ δικό σου. Εγώ πληρώνω πρόσημα. Πρόσημα πληρώνω. Λοιπόν. Θα ανοίξουμε και γραμμές να τα πούμε και νωρίτερα σήμερα. Γιατί αλλά νωρίτερα. Δεν θέλω να ακούσω τον κόσμο. Θα πάμε και στον Παναθηναϊκό. Θα πάμε και στον Παναθηναϊκό. Θα πάμε. Εγώ στα έλεγα την Παρασκευή. Πού μου είδες να μου παίξει διπλό πανιόνιο. Εγώ δεν στα έλεγα. Χιδίο. Χιδίο. Τι χιδίο. Ναι, αλλά είδες, τρέχουν πολύ. Χιδίο United. Ένα Άρη. Εντάξει, κοντά ήσουνα. Κοντά ήσουνα. Στο 90 τα χάσε τη United το διπλό. Στο 85 τον πάω και λέω Πρίγιοβιτς. Ο οποίος και αυτός και ο Βιερίνια ξεσπάθουσαν λίγο χθες. Ειδικά ο Βιερίνια με το κόκε. Με τον Κόκε. Έλα ρε Κόκε τώρα. Έλα ρε Κόκε. Ο Κόκε ξέρει, όταν είχε δει τον κουλοχέρι τον συμπαίκτη του, έτσι αντί να του δώσει χειραψία, τράβηξε το χέρι και νόμιζε ότι ήταν να βγάλει φρουτάκια. Το κουλοχέρι. Έλα τη φακλάρα τώρα. Ναι. Λοιπόν. Η Wit Video σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix για να έχετε εσείς και τα παιδιά σας πλούσιο περιεχόμενο. Φίλους του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα, ναι. Κωνσταντίνε, άκου και εσύ γιατί θα γίνει χαμός για τους φίλους των Slot Machines. Έχουν φτάσει στο καζίνο τα νέα και αυθεντικά Very Cherry κατευθείαν από Αμερική. Σοφάω για Very Cherry και Αμερική. Θα πάμε, ρε φίλε. Ναι. Θα πάμε παρεούλα μαζί. Και είναι και ωραία για λυσμένα. Ναι. Πρόκειται για τα κλασικά φρουτάκια που ξέρουμε όλοι, αλλά αναβαθμισμένα τελευταία τεχνολογία και με όλες αυστηρές προδιαγραφές από την ευρωπαϊκή κοινότητα. Ηλεκτρονικά, όπως πάντα, τα Very Cherry μπορούν να χαρίσουν στον παίχτη σαν bonus και επιπλέον κέρδη, τα οποία δίνουν με την σειρά τους 5 free games. Τα Very Cherry θα βρίσκονται στο καζίνο από 17 Οκτωβρίου, οπότε προετοιμαστείτε για αυθεντικό παιχνίδι στο Regency Casino. Είναι 8:40. Μάλιστα. Και καταγγέλλω το Sky. Τι έκανε ο Sky. Πρώτον και δεύτερον, καταγγέλλω τους ανθρώπους της Μητρόπολης, ναι. οι οποίοι αφήνουν και εκθέτουν αυτόν τον Άγιο άνθρωπο, τον καλό μας Μητροπολίτη. Τι έκανε ο καλός μας Μητροπολίτης. Που έχει Αλτσχάιμερ, ναι. και τον βγάζουν στα κανάλια. Ναι. Δηλαδή, εκθέτουν, έτσι. Πρέπει να τον προστατεύσουν. Είναι σίγουρο ότι έχει Αλτσχάιμερ. 200% όπως τον Μπάγκεβιτς. Καλά, ο Μπάγκεβιτς το ξέρουμε, γι' αυτό και αποσύρθηκε ο άνθρωπος. Τον Μπάγκεβιτς το βλέπεις να βγαίνει. Ναι. Κακώς τον βγάζουν τον άνθρωπο και τον εκθέτουν. Ναι. Λοιπόν, είναι δηλαδή Παναγιώτατος. Παναγιώτατος εξαίσιος θεσπέσιος. Εξαισιότατος. Α, μπράβο, ναι. Και δεν πρέπει να τον αφήνουν να εκτίθεται έτσι. Και είναι και Μητροπολίτης είναι όλα αυτά. Βέβαια, τι. Λοιπόν, καλημέρα σας Νίκο. Πείτε λίγο για τον Ιταλό που έπαιζε 80-20 τον Άρη. Αυτό το πέναλτι που έδωσε ήταν επιθετικό φάουλ στον Νουάρντα. Καλά, όχι. Επιθετικό δεν ήταν, αλλά εγώ δεν θα το δει να πέναλτι ποτέ, Κωνσταντίνο. Πέναλτι έδραση ήταν αυτό. Ναι, ήταν ακριβώς. Ναι. Είναι πέναλτι έδραση που το παίρνουν σχεδόν όλες οι ομάδες όταν έχουν πολύ κόσμο. Αού, αού φωνάζουν και ο διαιτητής.
Α, το δώσαμε εδώ, το δίνει. Έτσι, αυτό του ήταν. Του Τζανακάκη, ναι, αν παρατηρήσετε, το χέρι δεν το απλώνει, όμως η κλίση του σώματός του πηγαίνει προς τα δεξιά. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και βάζει στήριξη στο δεξί πόδι, δεν το απλώνει το χέρι, αλλά πάει το χέρι στην μπάλα. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι απλωμένο. Ναι, από τη στιγμή όμως που η μπάλα εξαιτίας του χεριού δεν φτάνει στο πέναντι, είναι πέναντι. Ναι. Έτσι. Γιατί αν το είχε κολλημένο. Είναι δεύτερο πέναλτι που κάνει ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς, ίδια φάση. Ίδιο σχέδιο. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, ίδιο δεν θυμάμαι σχέδιο. Αν έπαιζε ο Βιερίνια και έκανε τη σέντρα. Ο Τόσκα δεν θυμάμαι. Ο Τόσκα πέρα. Νομίζω έπαιζε και ο Τόσκα. Δεν έπαιζε ο Βιερίνια. Ποιο έκανε τη σέντρα εκεί πέρα. Πάει ο Γιουινές, ναι, πάει ο Γιουινές, κάνει το πέναλτι εκεί το ανώτερο. Μπορεί και ο Μπίσεσβαρ να ήταν. Μπορεί και ο Μπίσεσβαρ να ήταν. Άρα καταλήγουμε λοιπόν και τελειώνουμε, γιατί έχουμε και την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα που την παίζει ο Παναθηναϊκός. Θα πάμε εκεί και στο Παναθηναϊκό τώρα. Με ερχόμαστε. Τώρα με τα λιμάχη παίξει τώρα. Κοίταξε, όχι, κοίταξε. Ναι. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ο ΠΑΟΚ ντέρμπι τίτλου θα παίξει πρώτη φορά τώρα την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Ντέρμπι τίτλου με την ΑΕΚ ήταν. Αφού 6 βαθμούς από κάτω μου, ρε φίλε. Τι ήταν όταν έπαιξε μαζί της. 6 βαθμούς ήσουν. Έβγαλες γλώσσα, έχεις ρούβλια. Η μόνη ομάδα που έχει κάνει γλώσσα, 6 στα 7 είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός και ο Ατρόμητος είναι οι συνδικητές του τίτλου. Ε, δεν είναι. Ναι. Κωστή, Παναθηναϊκός και ο Ατρόμητος. Αυτοί δεν είναι ως τώρα οι συνδικητές. Ο Ατρόμητος αήτος, ο Παναθηναϊκός αήτος. Μαθηματικά και θεωρητικά. Η καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Την παίζει ο Παναθηναϊκός. Την παίζει ο Παναθηναϊκός. Τα είπαμε. Εγώ... Πας και πληρώνεις 10 ευρώ 20 και πας και βλέπεις. Να, ερχόμαστε. Ξέρω διπλό. Λέ... Α, λέει με τον Πανιόνιο, λέει μα σε κόντρα όμως, Κωνσταντίνε. Ναι. Ερχόμαστε. Ένας φίλος του Παναθηναϊκού. Κόντρα, ο φρουρός μου εδώ. Το ακούει όλα. Γιατί είδα τον Πανιόνιο ένα ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ τρομερό. Ναι. Και είδα τον Πανιόνιο δύο ημίχρονα με τον Ολυμπιακό που το κατάπια. Και μια και μιλάμε για Ολυμπιακό. Επιβεβαιώνονται όλα όσα έχουμε πει διαχρονικά. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός με το γέλια του ρε δεκάρι δεν έχει καμία προοπτική στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ε, ναι, γνωστό αυτό, έτσι, αμήν τι άλλο. Μιράντα Μεχιάλ, πώς λέγεται αυτοί οι δύο στόπερ με ξύλο. Τα είπαμε, Κωνσταντίνε, από την αρχή εμείς τα προσεγγίσαμε όταν μας ξεφώνησαν. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτοί οι στόπερ. Και από την άλλη μεριά έχει μεγάλη ιστορία στο να δημιουργεί. Αλλά και μεγάλη ιστορία στο να χάνει ευκαιρίες. Ναι. Γιατί. Και εδώ τα είπαμε. Με Ποντένσε δεν βάζει γκολ ποντέ. Ο Ποντένσε δεν βάζει. Ποντέ. Ο Γκερέρο είναι δύσκολος. Ο Γκερέρο είναι δύσκολος. Ο Λάζαρο. Το ήξερα όταν τον πήρα. Τρία γκολ και βάλει σε δύο χρόνια. Είναι εξεζουμιγμένος να του ζήσει να το χαίρονται. Ο Λάζαρος που τα βάζει τον πήρανε να πούμε. Να του χαίρονται. Εκεί το Μεδούλιο Χιμένεθ. Πέρσι ο. Απολόγω το Χιμένεθ. Τον έστειψε σαν λεμόνι. Ναι, τον έστειψε. Και πάει τώρα. Και πάει τώρα να βάλει αλλαγή το Φετβαζίδη που κι αυτό δεν είναι εύκολο στον γκολ. Και το Μάνο, ο οποίος τον έδειξε η Βέρεια, ο Καρυπίδης. Για να τον πάρει όφη και να τον πάρει εν τέλει Ολυμπιακός. Πήγε με το Μάνο να γυρίσει το παιχνίδι. Ναι, ναι. Δεν παίρνει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή καινούργια ομάδα κι αυτός. Ναι. Τα είπαμε. Νέα ομάδα, όπως και ο Άρης καινούργια ομάδα. Και κακώς, αυτή είναι η διαφορά όμως. Οι του Ολυμπιακού να το ξέρει, επειδή νιώθουν από μπάλα. Έτσι, όχι δεν νιώθουν όλοι οι Αριανοί. Έλεγαν ότι φέτος, οκ, okay, και να μην το πάρουμε, το ξέρουμε ότι θα κάνουμε λίγο υπομονή. Στον Άρη ήταν ένα πρωτάθλημα μετά το 3-3. Δεν του άκουγε, εδώ του είχε. Στον Άρη τώρα. Εδώ δεν του άκουγε. Στον Άρη, στον Άρη, στον Άρη. Ούμουνου, γουσου, του αυτά που βγάζανε. Ο Άρης τώρα πάει ο ΑΕΚ. Ναι. Παίζει με Παναθηναϊκό. Παίζει με. Με ΑΕΚ. Με Ολυμπιακό. Με Ολυμπιακό. Τώρα θα παίξει τα μάτια. Λοιπόν, ναι, okay. Πρέπει να κοιτάζουν οι Αριανοί τον τέταρτο από το τέλο γιατί εκεί είναι ο Άρη. Όχι, διαφωνώ εδώ. Εσύ διαφωνεί. Εγώ θέλω να τα σχολιάσω τα πράγματα όπω έχουν. Ο Άρης θα είναι φαβορή για την πεντάδα. Να πω δύο κουβέντε για τον Άρη. Να πει για τον Άρη. Α το χειροκράτημα του Χάζου μετά την ήττα. Πολύ ωραίος. Ναι. Εμένα κάποια άλλα δεν μου άρεσαν που έγιναν σε διάφορα σημεία του γηπέδου. Τι έγινε δηλαδή. Κάποια στραβοστόμικα στα δημοσιογραφικά. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Κάποια με έξω από το γήπεδο, με αποστολές. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά μέσα στο γήπεδο οι φίλοι του Άρη κάναν το καλύτερο δυνατό για την ομάδα τους. Και τη βοήθησαν και δεν τη χρέωσαν Αριανοί, όλα καλά. Οι Αριανοί κάνανε επανάσταση πριν από 20. Και τον γκολ το βάλανε εξαιτίας τους. Με την έδρα, με την άβρα το 1-0. Πριν 25 χρόνια. Ναι. Κάνανε επανάσταση οι Αριανοί. Κάνανε. Για να έχουν μετά από 25 χρόνια το ίδιο μοντέλο διοίκησης με αυτό που κάλανε 20 χρόνια να το κυνηγήσουν. Δηλαδή. Ναι. Τι λες, δηλαδή ότι ο Καρυπίδης είναι ίδιο μοντέλο διοίκησης με ποιον? Με τον Γράντα. Με τον Γράντα λες. Ο Καρυπίδης είναι ο Γράντα της εποχής. Ναι, αλλά τον Γράντα τον είχαν στην Μπούκα οι Αριανοί τότε. Ναι, δε, ο Καρυπίδη λες μπορεί να τον έχουν στην πορεία λες. Όχι. 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 Άρα δεν είναι ίδιο μοντέλο. Οι Αριανοί λοιπόν κάλανε μια επανάσταση 25 χρόνια ναι. Για να είναι 8η και ξεχρέωτοι νοικοκύριδες. Όπως ήταν με τους άλλους. Ναι. Δηλαδή έχουν ποντίκι μεγάλο μέτωπο. Ποντίκι, δηλαδή είναι ποντίκια. 4,5 εκατομμύρια ευρώ μπάζετε έχει. Στα μέταρε. Δηλαδή διώξαν τον Γράντα. Ναι. Διώξαν τον Γράντα για να φέρουν τον Καρυπίδη, να είναι 8η και νοικοκύριδες. Ναι. Δηλαδή φέρανε ένα Πέτρο Θεοδωρίδη, να είναι 8η και να παίζουν μπάλα και να χάνουν ένα-δύο και να χειροκροτάνε. Γίνανε Ηρακλής το 80. Οι Αριανοί γίνανε Ηρακλής το 80. Ο Χαζός που κάνει από το Διαγόρα Ρόδου 2-3 και χειροκροτεί την μπάλα που έπαιξε
και τα τρία γκολ που μπαίνουν εκεί πέρα όρθιοι και μπαίνει όποιο θέλει μέσα, αυτό παραγίνουν οι Αριανοί. Οι χαζοί του χωριού. Γιατί ρε εσύ τους λες στους ανθρώπους εσύ χαζοί χωριού, γέμισαν το γήπεδο, sold out, το κάνανε. Έτσι. Βοήθησαν την ομάδα. Δεν τη χρέωσαν. Δεν τη χρέωσαν. Βράσε τι σου λέω. Εγώ το βρίσκω μαγιά αυτό που κάνανε. Δεν οι Αριανοί. Τώρα... Εγώ προσωπικά το βρίσκω μαγιά. Ούτε ένα πρισόρευμα. Δεκαετία 70 και 80. Ναι. Χρέωναν οι Αριανοί την ομάδα. Όχι. Χρέωνε παράγοντα το Άρη την ομάδα. Όχι. Πού ήταν ο Άρης. Όχι. Πέμπτος, έκτος, γιατί είναι 1970-84, δεν πήγε Παράς Βόλο, ναι. Δεν πήγε, δεν ναι, έκανε. Ναι, ναι, ναι. Μετά, μια χαρά ομάδα είχε. Μετά το 85. Μετά το 85, ναι, είπαμε. Γενικότερα μπορείς... έχουμε ποδοσφαιρική ανυπαρξία στην πόλη. Έβγαινε έκτος, έβδομος. Έβγαινε, ναι. Γιατί κυνηγούσαν τους παράγοντες. Ναι, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα και έχει βάση. Και φέρανε παράγοντα να τους έχει 8ους και να χειροκροτάνε μετά την ήττα 1-2. Λαλαλαλαλαλαλαλαλα. Ναι. Τι είναι η Επανάσταση 25 χρόνια, δηλαδή. Ξαναγυρίζουν πίσω, λες. Βέβαια, γυρίζουν πίσω. Εγώ το ποδόσφαιρο ενώνει, ηρέμησε λίγο. Το ποδόσφαιρο ενώνει και πρόσεξε. Εγώ λέω ότι τέτοιο υλικό που έχει ο Άρης φέτος, ναι. Το οποίο βέβαια σαφέστατα και δεν είναι για πρωτάθλημα γιατί εγώ γελούσα, ναι. Αλλά ένα πολύ καλό ρόστερ, πολύ καλό υλικό, είχε ο Άρης να κάνει πολλά χρόνια. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι καλύτερο και από του 10 δηλαδή, που είχε. Επειδή φέρανε οι Αριανοί τον Άρη να παίζει με το σουφλί, ναι. Πάει να πει τώρα που θα βγουν 8η, 7η, 9η. Δεν θα βγουν 8η, 7η, 8η. Τι θα περάσουν Παναθηναϊκό, θα περάσουν Ατρόμητο. Πανεκώς δεν παίζει Ευρώπη. Ο Ατρόμητος. Α έρθει έκτοση τελική. Ευρώπη θα βγει. Δηλαδή γίνανε Ηρακλειδείς, δεκαετία του 80. Οι χαζοί του χωριού δηλαδή. Χάσαν το μάτι και χειροκροτούσαν σαν τους χαζούς. Μια χαρά το κάνανε. Μια χαρά το κάνανε. Κύριοι. Κύριοι ήτανε. Κύριοι. Το ξαναλέω, εάν εξαιρέσω κανένα δυο μικρό. Εξαιρέσεις ήταν κύριοι. Δηλαδή στον Άρη γυρίσαμε δεκαετία του 80. Πότε τον κυνηγήσουν τον Καρυπίδη τώρα. Εντάξει, καινούργια ομάδα θα κυνηγάνε. Νοήμονε, το καταλαβαίνω ότι είναι νέα ομάδα. Ναι. Κυνηγάνε τον προπονητή και δικαίως τον κυνηγάνε. Γιατί κυνηγάνε, αυτό σου έφερε του παίχτε, αυτό σου έφερε την ομάδα. Γιατί ναι. Πήραν ένα χαφ, ο οποίο πετάει στην μπάλα. Δεν έχει δυνάμει. Για ποιο λες, για τον Μπάσα. Το Μάρτιν. Το Μαρτίνες. Μαρτίνες. Ναι. Βγάζει το Γιουινέ. Ναι. Έχει τον Ασλίδ. Εντάξει, περίμενε. Από την πρώτη χρονιά που ανεβαίνει ο Άρης να έχει ρόστερ βάθο, να έχει χαζό. Τι περίμενε, ναι. Βάζει αυτό το σκατοδοχείο τον Ασλίδ, ρε. Τον Ασλίδ. Αυτό το κουμπαρά, να πούμε. Θα βάλει τον Τεκινή. Θα βάλει τον Τεκινή σεντερφόρ, κύριε. Εντάξει, οκ, εκεί το σκέφτηκα αλλιώ. Σου λέει απρεσάρω λίγο με τον Ασλίδ. Τι να πρεσάρει ο Ασλίδ. Να κάνω κανένα λάθο. Ήθελε τον Μάσο άνθρωπο. Ο Ασλίδ, άμα πάει στην καντίνα αυτού του φίλου μα, να πούμε. Του Βασίλη. Του Βασίλη. Θα φάει και τις γυναίκες που είναι εκεί πέρα για πρωινό τώρα. Ποιος να Ασλίδης τώρα να κάνεις αλλαγή με τον ΠΑΟΚ, τον εκατομμυριό, τον Ασλίδη αλλαγή μωρέ τώρα. Επειδή ήταν σουπερά στην δεκαετία του 80 και του 90. Μα... Εγώ εκεί έχω την έσταση με τους Αριανούς που μου λέγανε έχουμε καλό ρόστερ. Ποιο καλό ρόστερ. Έχεις καλό ρόστερ για πέμπτο σεκτο. Πετάς τον Τεκινή σέντερφορ που έχει δημιουργήσει θέματα. Από πίσω το Μάρτες έχεις κάνει και την αλλαγή. Το χαφ ξεκούραστο, πώς το λένε τώρα με τον... Πώς το λένε τον Χαφ, το Ματίγια, έχετε το σκιώπι, σκυλί και παίρνει και βγαίνει μπροστά. Ένας μου λέει είχε πολλά κενά λέει το γήπεδο. Λέει, ποιο sold out. Εγώ άκουσα ανακοίνωση sold out. Πότε το ανακοίνωσε. Ένας που ήταν στο γήπεδο. Πότε το ανακοίνωσε το sold out. Μετά μία το ώρα πριν το match. Άστα, δεν μετράνε. Όχι, αυτά. Μία ώρα πριν το match. Δεν μετράνε αυτά. Γιατί δεν μετράνε. Τα sold out μετράνε 5 ώρες πριν το match, 10 ώρες πριν το match, μία μέρα πριν το match. Άστα τώρα. Επειδή λες ξεκίνησε 2 εβδομάδες νωρίτερα και έγινε μία ώρα εντάξει. Okay. Δεν τα πούλησαν τα 150 εισιτήρια και τα λένε τώρα sold out και mold out. Ούτε κανένα sold out. Ο Χατζινάκος είπε ήταν ζίγκα. Και εγώ είδα το γήπεδο ζίγκα και ήταν και παραπάνω από ζίγκα σε κάποια σημεία. Μπορεί να μπήκαν και 2-2, 3-3, πώς μπαίνουν και δικοί μας. Μεγάλο λαό, πολύ ωραίο λαό, αυτό και τα λοιπά. Αλλά ο λαός του Άρη μετά το μάτς το χειροκρότημα, εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Τι ήθελες, γιούχα δηλαδή. Όχι, ρε. Τι ήθελες. Τίποτα. Για πάει. Σκοθεί να φύγει. Σήκω φύγε. Έχασε ένα 2 με ανατροπή. Δεν θες να μιλήσει άνθρωπο. Πάει χειροκροτήσει. Τι αχειροκροτήσει. Ναι. Τι να χειροκροτήσει, ότι ήταν 6 αυτή στην περιοχή και εσύ είχε 5. Ασεβεί τον πάω καπάνω. Εντάξει, οκ, είπαμε, η ασέβεια πληρώνεται. Όπω και η Βάλου Άντα μέσα. Ασεβεί δηλώσει του Κόκκε και το πλήρωσε. Έβαγε την καζούρα από τον Βιερίνια χθε. Ρο Κόκκε, τα έχει φάει τα λεφτά στο καζίνο. Ναι. Είναι απέταρο. Σου να πάω κανένα διχίλιαρο να με βάλει. Α, να πάρει καμιά απόστολε, γι' αυτό τα έβαλε. Τώρα σε κολτσίδα να γίνει. Ποιο θα τον πάρει. Πάει και είναι προπονητή ο Κόκκε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πω τι μπορεί. Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει, ρε, μάνατζερ μπορεί να γίνει. Μάνατζερ μπορεί να γίνει, ναι. Τι να γίνει, τι μπορεί να γίνει. Α, τρέχει από εδώ από εκεί. Α, από ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώ οι Αριανοί έχουν θεοποιήσει και έχουν κάνει ω το καλύτερο ξένο που έχουν φέρει ever το Κόκκε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Αυτό είναι μικρή ομάδα. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Αυτό είναι μικρή ομάδα. Ναι. Το Κόκκε, λες και μιλάω για ιερή Αγελάδα. Μάλλον σου πω τίποτα για τον Κόκκε. Ποιο Κόκκε, ρε παιδιά. Και εσεί κάνετε τον Γκαρσία που είχε ηρεμούσε το παιχνίδι. Ο Γκαρσία έκανε τζαμπουκαλί και άλλα πράγματα. Αλλά για τον Κόκκε μου κάνω. Όχι, εγώ θα σου κάνω για τον Πρίγκιπ θα σου μιλήσω. Για τον Λίνο θα σου μιλήσω, για παιχταράδες σου μιλήσω. Ναι. Όχι για αγαπητούς ο λαού. Ναι, 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 αλλά ναι. Ο Κόκκε που έχει βάλει ένα γκολ στον πάγκο τον έχουν κάνει θεό. Πάντως, ναι.
Η MVP του ΠΑΟΚ ήταν ο goalkeeper, τον οποίο αμφισβητήσατε όλη την περίοδο και λέγατε αδικό σου, τι κάνει αδικό σου. Τερματοφυλακάρα. Α, τερματοφυλακάρα. Βέβαια. Ο Άρντα, τον οποίο στήριξε. Όχι, μόνο όχι, όχι, πριν πάμε εκεί. Πριν πάμε μόνο εκεί. Λαπτός, Βαρέλα, Βαρέλα, Κρέσπο και Κρέσπο και οι δύο. Αλάθα ήταν πάλι. Τα λάθη ήταν από αλλού. Βαρέλα, Κρέσπο, οι δύο στόπρι που φωνάζουμε. Τα μπάκα αλλοξοδετερώθηκαν. Μάτο με Ματέο Γκαρσία αλλοξοδετερώθηκαν. Ο ένα δεν ανέβαινε, ο άλλο μετά τον κόλ δεν ξανακατέβηκε. Δεν εμφανίστηκε έτσι. Τα χάφη ήταν για τα σκυλιά και η μεν και η δε. Ο Άρντα βοήθησε, όντως βοήθησε ο Άρντα. Αλλά σου λέω, ο Άρντα. Το λες με χαμηλή φωνή όμως. Ναι, ο Άρντα βοήθησε, αλλά έκανε και πολλά λάθη ο Άρντα. Ναι. Το ξαναλέω, βοήθησε. Ναι. Και έχει στο center forward τον Κολονάτο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που κάνει διαφορά στον ποτάμι. Τέλος, πάμε στην ΑΕΚ. Πάμε στην ΑΕΚ. Τι να πούνε, ΑΕΚ. Εντάξει, έπαιζε φιλικό. Ακούω. Τι να πούνε, φιλικό έπαιζε. Με τον Απόλλωνα, τι μόνο τα δικά μου τα φιλικά θα λες. Άκουσε με, η ΑΕΚ δεν έπαιζε. Μόνο τα δικά μου φιλικά θα λες. Δεν έπαιζε φιλικό, όχι. Η ΑΕΚ δεν έπαιζε φιλικό. Η ΑΕΚ είναι τυχερή, κέρδισε λόγω του ότι ο Απόλλωνας έχει πολύ, μα πολύ αργά στόπερ και μπακ. Ναι. Όχι για την ποιότητά της. Καλά, εσύ Νικόλα, δεν σε βαθμολογία εδώ, ρε γόρι μου. Δεν έπαιξε. Τι αργά και μπακ. Τώρα σου δείξω εγώ βαθμολογία στα λιποθυμίσια. Όχι, όχι, δεν έχει τίποτα ο Πόλος Μήμης, αυτό σου λέω. Και τι να κάνω εγώ. Δεν έχει τίποτα βαθμού. Όταν βγήκε ο Τριάδης στο τέτα τέτα εδώ μέσα σου κόπηκα τα ποδάρια. Άστα τώρα αυτά. Όταν βγήκε ο Τριάδης εδώ τα είδες όλα. Αμπράβο. Μηδέν βαθμούς έχει ο Πόλος Μήμης. Μόνο για τα φιλικά του ΠΑΟ ξέρετε να μας φτιάχνετε κλίμα. Κάτσε, σου πει, η ποιότητα Μάνταλου Λιβάγια είναι καλή, και η ταχύτητα Κλωναρίδη κάνατε διαφορά. Παίκτης Μωράν δεν υπάρχει. Εννοείται. Και όσον αφορά το Σιμόες, να πω λίγο δύο κουβέντες. Το πάρουμε το Δεκέμβρη. Άκουσε με το ψηρίσω. 800.000 ευρώ ναι. για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι ξεζουμιγμένος, στημένος σαν το λεμόνι στην κυριολεξία. Δεν τα δίνεις ποτέ. Ναι. Του δίνει 550 και είσαι αρχηγός. Στα 30 σου. Κάνεις ένα συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο. Επειδή στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ο μεγάλος ΠΑΟΚ με τις μεγάλες βαλίτσες με τα ρούβλια, έλα εδώ Σιμόες να πάρεις όσα θέλεις και να είσαι δεύτερος Βέρμπλουμ. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ Σιμόες ήθελα, όχι Βέρμπλουμ. Σιμόες θέλω, όχι Βέρμπλουμ. Σιμόες και δίπλα Μαουρίσιο, αυτό θέλω. Εγώ παίχτη από την ΑΕΚ την περσινή. Δεν θες, ε. Είναι σαν να πάρω αμάξι που κάνει σε ένα χρόνο 80.000 χιλιόμετρα. Όχι, ξέρετε να πεις, σαν ένα αμάξι που έπρεπε να κάνει 50 και έκανε 100.000 χιλιόμετρα. Το ρουλεμά δεν είναι. Το ξεπάτωσε. Τέτοιο αμάξι εγώ για να πάρω πρέπει να είναι BMW 2,5 και μετά. Και με πετρέλαιο. Όχι βενζίνη, με πετρέλαιο. Ναι, δεν θα πάρω ας πούμε, δεν θα πάρω ας πούμε Οκτάβια. Ναι. Θα πάρω BMW τέτοιο μεταχειρισμένο. Δηλαδή, θα πάρω το Λιβάγια για παράδειγμα. Εκεί. Δεν θα πάρω το Χαφ. Το ξεζουμισμένο. Είδες τι τραβάει ο Ολυμπιακός με τον Λάζαρο. Πώς δεν είδα και γενικότερα οι περισσότεροι πετσάκι είναι σκασμένοι. Δεν ξέρω πώς και το. Και ο Βράνιες δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε. Θα τον πάρεις αυτόν αλήθεια. Πάρουμε κανένα ταλιράκι να βάλουμε τις κερκίδες εκεί. Το χρειαζόμαστε. 5 εκατομμύρια ευρώ παίρνει. Να τον πάρεις. Καλά, τζακπότ κάθε εβδομάδα. Εκεί να κάνω τα ταλιράκια. Μα πάρ τον τώρα. Πάρε τον τώρα. Ένα ταλιράκι θα πάρει ο Τίγρης. Λοιπόν. Πάρε τον Βράνιες. Θες τον Βράνιες. Θα πάρεις πέντε. Βεβαίως. 5 εκατομμύρια βάζω στις κερκίδες. Κοίτα να δεις. Βρήκανε τώρα από παντού. Βάζει κερκίδες. Φου υπάρχει χρήμα, λέω. Δεν λέτε φάτε. Βρε, θα σε περάσω και στο γήπεδο. Αλλά σταμάτα τώρα, όποιος προλαβαίνει εδώ τρώει. Θα ξεκινήσω το Μάιο και το Σεπτέμβριο θα το έχω πιο έτοιμο από το δικό σου. Κοίτα το Μάιο να μην κλαις. Λοιπόν, στο είπα και χθες, βρε πάνε πάρε το Ζέκα, λέει ποιος Σιμόες, λέει ένας φίλος Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός που ήταν χθες ο γήπεδος, ο Άρης ΠΑΟΚ, έτσι. Τι ζήκαρε παιδιά, την τελευταία ώρα έδιναν εισιτήρια των 50 με 15 ευρώ σε εκδοτήρια. Λέει ένας φίλος του ΠΑΟΚ. 15 ευρώ τα κάνανε. Λέει ένας φίλος. Είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚΣΙΣ το λέει. Δεν υιοθετούμε, είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Τέσσερις φάσεις χάνει την μπάλα, λέει και βγάζει ασίστ στον Άρη. Λέει ποιο σου Άρντα. Καλά τα λες κούλες εσύ. Έκανε λάθη ο Άρντα. Έκανε λάθη. Και εάν είχε λίγο πιο γρήγορα χαφ για να βγει πιο γρήγορα στο τραζίσον Άρη θα γινόταν και πιο επικίνδυνος. Ευτυχώς γύριζαν την μπάλα πίσω δεξιά-αριστερά. Μία καλή πάσα και έβγαινε τέταρτο του άλλου. Έκανε τέσσερις φορές λάθη. Πούλησε την μπάλα. Το γύρισμα που κάνει πίσω πάλι σωστό που κάνει λάθος. Δεν σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε, Κωνσταντίνε. Αυτά τα λάθη εκεί για να κρατάς την μπάλα φινέτσα και κακό. Καλημέρα σας, Νίκο. Είπαμε για το ΕΤΤΙ. Κάθε δύο λεπτά θα πρέπει να λες ο Κωνσταντίνο 7 στα 7, λέει. Είπαμε για τον διαιτητή. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Βάλτε λίγο τη Πάολα το χαρακτήρι να γουστάρουν οι συμπολίτες. Καμιά ανάλυση μας κάνει ο Φαλάκας. Έκανε ανάλυση αυτό. Μην με έρθε μετά. Καλημέρες στο δρόμο και αεροδρόμιο. Άλλες 23 νίκες μας έμειναν. Καλημέρα στο Στραματσόνι. Έχετε κύριε Νίκο. Δεν μοιάζει λίγο Στραματσόνι ο Νικόλας εδώ. Λοιπόν, και να δεις. Ναι. Υπάρχει ένα ρεκόρ το οποίο δεν το έχει κάνει καμιά ομάδα. Μόνο ο Παναθηναϊκός το 1964. Αίτητος. Θα πάρει το πρωτάθλημα αίτητος. Ναι. Εάν το κατορθώσεις αυτό, Κουλιανέ, ναι. είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά. Λες να το πάει έτσι ως σκηνή κορδόνες στο τέλος. Αίτητος. Πέρασε από το Χαριλάο αίτητος. Πέρασε από το Καρασκάκι αίτητος. Έξω Άκα. Εγώ Άκα. Ναι. Καλά, εκεί που σταμάτησε και το αίτητο του Ολυμπιακού. Θα μου πεις αυτούς πες και εγώ τους έκανα. Αλήθεια, με την καλή την ομάδα. Στον τελικό δεν σε έκανα. Με άλλα λόγια.
Σου ανοίγω την όρεξη εγώ τώρα. Μου την ανοίγει την όρεξη. Και του παοξίδε ανοίγει. Με ένα μπόντο στο ΑΚΑ. Αυτό δηλαδή το πρωτάθλημα το πάρω ή του μετράει για 5, θα λέω 8 μετά, α πούμε. Θα κάνει ένα ρεκόρ. Ναι. Το οποίο δεν έχει κάνει κανένα μετά το 64 με τον Παναθηναϊκό, το σπουδαίο τότε του Μπόμπεκ. Ναι. Εντάξει. Δεν το θυμάμαι. Εγώ αυτά απλά το διάβασα κάποτε. Ο Παναθηναϊκό το πήρε. 24-6 έκανε ο Παναθηναϊκό. Με ομαδάρα όμω. Με ομαδάρα. 24-6. 24 νίκες, 6 ισοπαλίες. Φοβερό. Φοβερό. Ασύλληπτο, έτσι. Ασύλληπτο νούμερο. Ναι. Δεν το έκανε κανένα, μα κανένα. Έχει 2-3 επίγεια να κάνει. Ακόμα, πήγε να το κάνει ο Ολυμπιακός. Ναι. Του τόσπασε η ΑΕΚ. Του τόσπασε η ΑΕΚ. Σωστά. Του τόσπασε η ΑΕΚ. Ναι, ο ανανότε. Και αν εσύ δεν χάσεις το ΟΑΚΑ, λέω εγώ τώρα, δεν βλέπω να χάνεις σε άλλο γήπεδο. Ξέρεις που σε φοβάμαι ότι μπορεί να κάνεις ήττα. Πού? Τον Παναθηναϊκό. Εδώ, την άλλη εβδομάδα. Α, κάτω. Κάτω. Εντάξει, εδώ, το πολύ, πολύ δεν ψήφισα και υπέρ όπως τα λέγαμε. Δεν ψήφισα εγώ. Απλά την Κέρκυρα, όπως μου λέτε εσείς, δεν ναι. έστειλα εκεί. Στην Τρίπολη ναι. θα πάει εκδρομή δηλαδή. Α, έχω και Τρίπολη. Έχω και Τρίπολη εκεί που παραδοσιακά. Τρίπολη θα πάει. Ας πάρω ένα χείρεγγα στον Κέρκυρα. Τρίπολη. Πάντου χείρεγγα θα πάρει. Η Τρίπολη. Αλλά κερδίζω στο τέλο. Δηλαδή με βλέπω το Μάινα κλε. Η Τρίπολη. Δηλαδή τώρα μιλάμε για Τρίπολη. Για τον. Σήμερα του δούμε. Για τον Κάτσα. Διπλό. Ρώτα λέει το διπλανό σου Κοντοέ σήμερα πήγε στην προπόνηση. Ο Κοντοές, αν πήγες προπόνηση, ναι. είχε τράβηγμα. Είχε τράβηγμα στο προσαγωγό. Λέγαμε, α, γι' αυτό δεν έπαιξε. Ναι, ρε. Ρε, τι θα λέτε μόνο για τον ΠΑΟΚ. Πού αυτό... να τα λέμε. Ο Κοντοές δεν ναι. έπαιξε χθες. Μα είναι δυνατόν η ΑΕΚ και έχει έναν Απόλλωνα και μία Λαμία κάπως φιλικούς. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εχθροί της. Παίζουν στα κόκκινα τα πόδια στη φωτιά. Ποιος έχει εδώ πέρα, γιατί ως τώρα εγώ έχω δει μόνο δύσκολα. Κανένα φιλικό. Κανένα φιλικό σου. Συμμαθητής του Βαραγιάννη. Ποιος δεν έχει φιλικό. Ως τώρα έπαιξε κανένα φιλικό. Όχι. Ως τώρα. Συμμαθητής του Βαραγιάννη Αριανός. Τι είπε. 45. Ωραίος, ναι, ναι. Όλοι αυτοί εδώ που στα 20 κάνανε επανάσταση να διώξουν τον Γράντα. Ναι. Να διώξουν τον Τζαρούκα και τον Καραμπέρι και όλους τους παράγοντες του Άρη που πουλούσαν τις παλέτες της εποχής. Σωστά. Τι έκανα τώρα. Για τι να πάρουν την ομάδα. Ναι. Χειροκροτούν που είναι 8η και πληρώνουν το ΤΔΕΗ, το νερό και είναι νοικοκύριδες. Και χειροκροτάνε μετά από ήττα στο καλύτερο. Ωραία, ήταν Αριανή. Λαλ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 α. Με εξαιρέσεις 2-3 περιπτώσεις. Δηλαδή χάσανε 20 χρόνια από τη ζωή τους αυτοί. Ένας μετά άλλος... από αυτό που έγινε στον ΟΑΚΑ και την τιμωρία της ΑΕΚΑ, μα θέλει να σκουνηθεί. Ένας κακοπροαίρετος φίλος ναι. λέει. Στα μάτσα πορτοκαλάδες λέει στην ΑΕΚ, λέει στον Καστοριανό. Λες, σκασμένοι ήταν οι παίχτες. Γιατί ποιο ξέρεις να μην πίνει πορτοκαλάδα, ρε φίλε, λιμονάδε πορτοκαλάδες. Σπάει την ωραία ποτά. Ποιο δεν τα πίνει. Ναι, ναι. Λοιπόν. Θα πάμε να ανοίξουμε γραμμές μετά το διαφημιστικό. Είμαστε ακριβώς σε 9. Πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα ναι. πολλά μηνύματα. Ναι, ο κόσμος θέλει και τζέρζελο τα περισσότερα με αυτά τα περίεργα που βγήκαν στα social media. Με το Κόκε, με το Βιερίνια. Καταλήγουμε. Και ένας φίλος για τον Βέρμπουλ μας κάνει ένα ερώτημα μόνο. Ναι. Δεν ξέρω λέει, τι είπατε, δεν άκουσατε τι είπατε για τον Βέρμπουλ, αλλά ο Βέρμπουλ χθες ήταν λέει, πολύ βελτιωμένος. Πες του να πάει στον οφθαλμίατρο, ναι. να του δουν, έχει πρεσβειοποίηση, υπερμετροπία, τι στο διάλογο έχει, δεν βλέπει μπροστά του τι γίνεται. Ο Ντεγκινή, ο οποίος δεν είναι δεκάρι. Τον έκανε πλάκα το Βέρμπλουμ εχθές, πες του, για ένα ημίχρονο. Πάμε παρακάτω. Πάρτε και το Σιμόες να έχετε δύο αμυντικά χαβ αξίας 2,5 εκατομμυρίων. Η Wit Vision σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix για να έχετε και εσείς και τα παιδιά σας πλούσιο περιεχόμενο με 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση Wit Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind και δείτε αγαπημένες παιδικές ταινίες όπως το Ήρωες Νέας Γενιάς και πολλές ταινίες της Disney όπως η Απίθανη, η Βαϊάννα και πολλά πολλά ακόμα. Σοφάω και ο Walt Disney. Και εγώ ρε φίλε, μαζί ναι. με τον Αχιλέα εκεί, ναι. Wind Vision, να δούμε όλες σειρές, όλα τα παιδικά. Εμένα κόρη μεγάλος με το σκύλο βλέπω τώρα. Με το σκυλάκι, με τη μήνη. Εγώ χθες έβλεπα με την μπάλα μαζί με τη Λορέν μαζί. Εκεί η αγκαλίτσα, το γούρι μου. Πού να πας στο Χαριλάο εσύ. Δεν πήγα. Να φας μπούλινγκ σαν τον Ζαΐρι, ε. Φάγανε κάποιοι μπούλινγκ και δεν μ' άρεσε. Καλά, ο Μαύρος τώρα φοβήθηκε. Ο Πασχάλ δεν ξέρω αν φοβήθηκε, δεν ξέρω, αλλά γενικότερα είχαμε εντάσεις που δεν έπρεπε να έχουμε. Εγώ τις τρώω συνέχεια. Δεν έπρεπε να έχουμε εντάσεις σε αυτό το επίπεδο, γι' αυτό λέω ότι είχαμε κάποιες εξαιρέσεις. Κατά τα άλλα, φίλοι του Άρη για μένα ήταν κουκλεντέν. Ούτε βεγγαλικά. Εσείς την Τούμπα τα δημοσιογραφικά που πλακώσατε τους ξένους. Κανένα δεν πλακώσατε. Και βγήκε επίσημα και FIFA και πήρε θέση. Κανένα δεν πλακώσατε. Ίσα σας κερνάμε και καφεδάκι και κουρασανάκια και θηροπιτάκια. Του Φίνα βρίσκεται στην πόλη ο Γιάννης Πλούταρχος. Δεν τα ρωτάνε αυτά. Το καλύτερο παιδί κάνει πάταγο στο Βεργίνα Θέατρο. Όλα τα live του ήταν sold out. Πήρε παράταση για 4 τελευταίες παραστάσεις. Δεν το έχει ξαναδεί έτσι. Τον Πλούταρχο πραγματικά ερμηνεύει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σε ένα κονσεπτικό live με μαγικές χορογραφίες. Σε σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου 25, 26, 27 και 28 το Οκτώβρη. Διαλέξτε ημερομηνία. Κλείστε εισιτήριο για να δείτε μια σπάνια μουσική παράσταση με τον αγαπημένο μας Πλούταρχο. Εισιτήρια θα βρείτε με 20 ευρώ με ένα welcome ποτό στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε και guest εδώ, το φιλαράκι μας τον Νικόλα. Πάρε γραμμές. Είπε θα έρθει να μας δει.
Ήρθε ωραία ημερομηνία. Παίρνουμε γραμμέ. Ανοίγουμε γραμμέ. Ξέρει πώ νιώθω. Θέλω να βγουν οι παοξίδε και να μου πούνε πώ νιώθουν. Που με την ψυχή στο στόμα πήραν αυτόν τον άλλο. 7 στα 7, ρε Κωνσταντίνε, και με την ψυχή στο στόμα. Και τον Ολυμπιακό με την ψυχή στο στόμα. Να βγουν οι Αριανοί. Να βγουν οι Αριανοί που χειροκροτάγανε χθες τον 6ο-7ο Άρη, τον έπιασε ξάνθηκε ο Πανετολικός και χειροκροτάγανε. Ναι. Ότι αυτά του τα είχε εξασφαλισμένο και ο Γράντας που κυνηγούσανε. Έτσι. Τις... Ναι. Ο Παοξής σου πει 7 στα 7 είναι ένα ίδιο στρεφίλε. Έχω μια φωτογραφία. Α, σέρε τώρα με τον Βέρμπλου. Με τον Βέρμπλου, δεν σ' αρέσει ο Βέρμπλου, ε. Έχω μια φωτογραφία. Ναι. Πήγε ο άλλος να βγάλει τον Πρίγκοβιτς να κρατήσει το 1-1 και του έκανε γκολ ο Πρίγκοβιτς. Άστο το έργο τώρα. Έχω μια φωτογραφία του Κλειάδης Βικελίδης με ελικόπτερο. Το, ναι. Μισό, το μισό είναι άδειο. Έλα, ρε, κόψε τώρα. Μισό είναι άδειο. Κάποιες θέσεις μπορεί να έχει άδειες και εσύ. Κόψε πλάκα. Τι έχω ικανό να μετράω στα καθισματάκια του. Αν εξαιρέσω τη θύρα 2, ναι. Θύρα 3 δεξιά άδεια. Άδεια. Ναι. Θύρα 1 ειδικά. Από τη μέση και στα επίσημα. Είναι τουλάχιστον 300 θέσεις άδειες. Θα τις μετρήσεις. Τον έχω ικανό τον παγάσα να πάει μία, μία και να μετράει. Και αν βγει στο μικρόφωνο η φωτογραφία που είχαν βγει έξω τα παιδιά. Ναι. Δεν μπορείς να ξέρεις. Λοιπόν, έχουμε γεμάτο κέντρο, παιδιά. Να δώσουμε σήμερα χώρο, χρόνο στα κουρατόπουλα. Δηλαδή, κάνανε sold out αυτή και η γαλάδια κερκίδα, ας πούμε, 300. Τι για η sold out. Εντάξει, μπορεί να πήγαν να κάτσουν κάπου αλλού. Δεν κάνανε sold out. Δεν κάνανε. Δώσε μου 30 δευτερόλεπτα. Βεβαίως, Νικόλα μου. Επειδή είμαι μέλος του συμμαχικού ραδιοφώνου του Μετρόπολης του Καστοριά FM, να στείλω μία καλημέρα. Βεβαίως. Και μια καλημέρα στο Ανόβερο, στον φίλο ο οποίος στέλνει πολλά φιλιά. Ακούει καθημερινά όλη η Γερμανία Μετρόπολη 95,5. Πολλά φιλιά σου. Και εγώ νιώθω ότι είμαι ο Μωράρ του Πανετολικού. Έχω πάει στη Μαδρίτη, περνάω έξω από τον Περναμπέου και μου ανοίγουν την πόρτα και μου λένε έλα να προπονηθείς μαζί μας. Όχι. Έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή. Τι είπε ο Τσάκαλος, ο Μωράρ του Πανετολικού. Καλός ο Μωράρ όμως. Γι' αυτό το ανέφερα. Ναι. Καλός είμαι. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Καλημέρα, πάμε, καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Πολύ όμορφη μέρα, παιδιά, στις όλες. Σήμερα, εντάξει, οκ. Να πω δύο πράγματα. Ξαντάτε από ποια πλευρά είσαι, γιατί ο Αριανός με βροχή σηκώθηκε, με σκοτάδι. Θα καταλάβεις, θα σου πω ένα λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Δώσ' μου μισό λεπτάκι και κλείνουμε. Ναι. 14 εκατομμύρια είναι η αξία του Άρη. Εντάξει, παιδιά. 7 εκατομμύρια κάνει ο Πρίγιοβιτς. Ένα πράγμα. Και δεύτερον, ποιος είναι ο Γιουνές, πώς θα παίρνει, ποιος είναι αυτός που θα βάλει τον Μπάουκ γκολ, θα βαρέσει πέναλτι. Σας παρακαλώ. Καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Θέλει να πει ο φίλος ότι υπάρχει ποιοτική διαφορά και οικονομική διαφορά. Και όχι μόνο αυτό, όταν έχεις τέτοια διαφορά, 90 λεπτά δεν πάει ο πυγμάχος ο μέτριος. Στα ίσα, ναι, στα ίσα. Πάει μόνο 8. Ναι. Δεν πάει στο πονηρό. Αυτά οι Ισπανόβλωροι, οι Ισπανολατίνοι προπονητές. Λέει, να παίξω εγώ τον Πάοκ στα ίσια. Δεν μπορείς 90 λεπτά να τον παίξεις στα ίσια. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς. Παρότι το μάτς του πήγε κουτί, έτσι. Ξεκινάς με κόλλα από τα ποδητήρια. Ναι, δηλαδή, σου πάει το παιχνίδι όπως το θες. Σου πάει το μάτς. Ναι, αλλά γύρισε πίσω, Άρης. Αυτό δεν το κουβεντιάσαμε. Δεν ξέρω αν γύρισε ασυναίσθητα πίσω. Γύρισε πολύ πίσω. Και ο Πάοκ μέχρι να το συνειδητοποιήσει, να το βολήσει μετά από το 20 πυροβολούσε. Έτσι. Γύρισε πίσω χωρίς να έχει την. Καταρχήν δεν έχει δουλέψει ο Άρης τις αντεπιθέσεις. Ναι. Σαν τακτική, ναι. Σαν στρατηγική. Δεν έχει δουλέψει ο Άρης τις αντεπιθέσεις. Έχει φτιάξει ένα passing game. Ναι, ένα passing game γύρω-γύρω όπως ο Άρης. Ο Άρης θα έπρεπε να ήταν εκπαιδευμένος να παίξει στο μεγάλο χώρο την κόντρα επίθεση. Ναι, δεν πάμε. Το έχει αυτό. Γιατί είναι μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο. Θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, ναι, παίξει, ναι. Ποδόσφαιρο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, ναι, πάμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Γιάννη από Σκόπελλο. Δύο πραγματάκια. Καταρχάς, θεωρώ ότι χθες και οι δύο προπονητές ήταν λίγο ντεφορμέ, ειδικότερα του Άρη ο Ερέρα, γιατί μου έκανε εντύπωση ο Κώστας, απορώ που το σχολίασε. Βρήκε περισσότερους χώρους ο ΠΑΟΚ από ό,τι βρήκε ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Ναι. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Έτσι παίζεις με τον ΠΑΟΚ και σου του δίνεις χώρους. Στόπα πριν 20 δευτερόλεπτα. Ναι, που δεν έδωσε στον Αστέρα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αν έπαιζε ο Μαουρίσιο χθες, ο ΠΑΟΚ θα βάζει τουλάχιστον 4 γκολ, γιατί δεν είναι ειρωνικό. Συμφωνώ με τον φίλο. Αυτούς, αν έπαιζε ο Μαουρίσιο θα είχε βάλει 4 γκολ ο ΠΑΟΚ στην κόντρα. Και θα έλεγχε τον ρυθμό, γιατί ο ρυθμός κάποιος ήταν άναρχος, μπορούσε να βγει μπούμεραγκ στον ΠΑΟΚ. Νίκο, ναι. Νίκο έκανε την μπάλα ο Βέρμπλου με τον Γκάνιας και δεν μπορούσε να βάλει τον Σουφάκη. Να συμπληρώσω τη σωστή παρατήρησή σου. Ο ΠΑΟΚ χώρο βρήκε πιο πολύ από ότι ο Άρης. Δηλαδή ήταν αντίθετο. Στο μπάτζετ και στη ροή του αγώνα. Ακριβώς. Πολύ σωστή επίσημαση του φίλου, ναι. Και δεύτερον, για να κάνουμε λίγο χιούμορ για να κλείσουμε, περιμένω να πάρει ο φίλος μου ο Αριανός, που είχε πάρει 4 μέρες πριν και είχε πει ότι δεν χωράει κανένας παίκτης του ΠΑΟΚ στον Άρη. Είχε πει ποιος το άδε. Καλημέρα, φίλια. Καλημέρα, φίλε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τον Άρη το βρήκε πιο φορές ανοιχτό από ότι ο Άρης τον ΠΑΟΚ. Με 1-0 ο Άρης θα προηγείται. Ναι, και με 1-0 από το καλημέρα. Έτσι ναι, δεν έγινε στο 30, στο 1 έγινε, στο 2. Δηλαδή, ο Γιονάκης θα τον κάνουμε κούρκουλο. Ναι. Με το ζόρι. Καλημέρα. 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 Καλώς ήρθατε.
Δύο επισημάνσεις, παιδιά. Ναι. Νικόλα, όταν μιλάει ο Ραπτόπουλος και εξηγεί, μην το κάνει και εσύ σαν τον κόκκινο και το σταματάς και τον τρελαίνει. Πάμε παρακάτω. Ένα αυτό. Ναι, πάμε παρακάτω. Ένα δεύτερο που έχει μεγάλη σημασία για μένα είναι αυτή η μετάδοση που κάνετε, μια ο Αριανός, μια ο Παοξής. Ναι. Σταματήστε τώρα, παιδιά. Δεν αγαπητέ. Χαλάει όλο το παιχνίδι. Ναι, γιατί πρέπει να πάει ένας. Αυτό ένας πρέπει να πάει τώρα. Και ένας να σχολιάζει. Εμένα τώρα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Η πλάκα ποια είναι. Δεν ναι. άκουσα, δεν άκουσα χθες. Γιατί πώς άκουσες εσύ, εγώ δεν άκουσα. Μια ένας, μια ο άλλος. Εντάξει, ναι. Η πλάκα ποια είναι. Κάνει ο Μπούζος ένα ολόκληρο θέμα εδώ πέρα. Ναι. Ότι θα κάνουμε pre-game, μετά game κτλ. Βάζουν και εμένα στο όνομα. Ναι, δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο. Δεν σε πήρε κανένας. Έβαλαν το όνομα όμως. Έβαλαν το όνομα. Έβαλαν το όνομα. Κέρδισες. Και όσο για το παιχνίδι, ναι, ναι. αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος, ο Πέλγας αυτή τη στιγμή σε αυτό το ΠΑΟΚ δεν χωράει βασικός. Βάζει τον Μπίσερμαν δεκάρι. Δηλαδή για μπορεί χθες. Να τρέχει, για μπορεί να κάνει για πολύ χθες. Καλή προσπάθεια. Για χθες. Για χθες ήθελες Μπίσερμαν. Και ήθελες και τον Αιγύπτιο από την αρχή. Καθαρά ωραία πράγματα. Έτσι ακριβώς. Μπορεί ο Αιγύπτιος όντως να ήταν λίγο τσαπατσουλάκος, αλλά αμέσως άλλαξε όλη τη ροή του παιχνιδιού. Ρε ο Ζάμπα, με κίτρινη κάρτα ο Βαλεριάνος, ναι. χτύπησε λέει το χέρι του. Ναι. Τον πάτησε, καλά, παιδιά. Τον πάτησε το χέρι του. Το είδες ο Χεφέας, σου δείξε φωτογραφία του Ζάμπα. Τι έπαθε Ζάμπα. Έχει σκιστεί όλο το χέρι του. Σιγά σκίστηκε το καλτσόν. Α, δεν το έχει σκιστεί όλο το χέρι. Άσε με ρε, φύγε από εδώ πέρα. Θα σε βάλω να δεις 50 χρόνων με αυγενικά παίζουμε box. Άσε με καημένο το φλόρο τώρα. Καλημέρα. Πολλά μηνύματα κάποια από αυτά πρέπει να το φλόρο να πούμε. Το φλόρο. Λέγε φίλε. Εγώ ναι, καλημέρα. Cool Rap. Καλώ ήρθατε. Νέο συγκαμπάλα βρήκανε στον πάγο. Μεσοποταμία Νίκος. Καλημέρα, Μεσοποταμία. Γεια σας, γεια. Θα πω για το μάτς. Η ομάδα μου άρεσε μόνο στο 20, από το 20 έως, ναι. από το 20 μέχρι το 45. Για μένα, επειδή μιλάω αντικειμενικά, όσο πάει πιστεύω να το βλέπετε, όταν διέχθηκε η ομάδα μου γκολ στο 2, λέω δύσκολα θα κερδίσω, αλλά για μένα ο Άρης πιστεύω έπαιξε πάρα πολύ, ήταν πολύ αφιλή πιστεύω, μετά το 1-0 πρώτο λεπτό. Αυτό που είπε και ο προλαλήκης ο κύριος Βαϊλέο, του Άρης έπαιξε λίγο ανοιχτά τον ΠΑΟΚ. Ναι. Οι γραμμές του ήταν στα 60 μέτρα. Στα 60 μέτρα ήταν οι γραμμές του. Και αυτή τη βιόλα την πάτησε και στα Γιάννενα. Το βρήκαν ανοιχτό εκεί. Λοιπόν, δες λίγο τι έπαθε ο Ζάμπα. Δες λίγο τι έπαθε ο Ζάμπα. Αφήγε από εδώ. Νικόλα, το είδες τι έπαθε ο Ζάμπα. Λέγε ρε φίλε, τι έπαθε ο Ζάμπα. Και αποδείχθηκε ότι για άλλη μια φορά... Μισό λεπτό ρε φίλε. Εδώ έχουν παίξει με διάσηση, με σπασμένες μύτες, με σπασμένα κόκαλα. Τι έπαθε ο Ζάμπα μόνο, τι του κρατούσε το χέρι του. Άσε με καημένε τώρα, δεν πάω να περάσω τον Βαλεριάνο. Σιγά, σιγά. Το πιο τεχνικό παίκτη στην Ελλάδα αποδείχθηκε ότι ο Μαωρίτσο είναι η κολόνα του ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε φίλε, αλλά αυτά να τα λέτε όταν παίζουν Μαωρίτσο, γιατί πάντοτε οι καλύτεροι παίκτες είναι αυτοί που δεν παίζουν. Εγώ έπαιρνα και παίκτη και έλεγα ότι περίμενα και τον Ελκαντουρί. Που άμα του συγκίνησε καλά, αλλά πάλι αυτό έγινε. Δεν μπορεί ο Ελκαντουρί. Άμα ήταν ο Ελκαντουρί, μια χαρά την έδωσε να σηκώσει. Τον Μπέλκα έξω. Ο μεγάλος παίκτης που δεν βλέπει καν την φάση του 83 που έχει παίξει σε ένα καμπιονάτο, σπάει την μπάλα και είναι υπεύθυνος του πρίγκιπης να βρεθεί εκεί το μεγάλο σεντερφόρ που τον πληρώνει 1,5 εκατομμύριο. Γι' αυτό κιόλας παίρνω αυτές τις νίκες και ας μην παίζω καλά. Τα λέμε Νικόλα, να είσαι καλά. Πάμε στο επόμενο. Παγώστε την εικόνα στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Ένας φίλος λέει. Παγώστε την εικόνα και δέστε. Πού είναι ο Γκάμα, πού είναι ο Γκαρσία. Δεν γύρισα στο 85. Πού είναι ο Ντεγκινή. Ναι, δεν γύρισε κανένα σε Κωνσταντίνα. Και δεν γύρισε κανένα στο 83. Και... Άστε μα τώρα με τον Πάοκ, παίζατε. Εκεί αποθέωσε με τον. Χειροκροτάτε σαν τον Ουάρτα. Εκεί ναι. αποθέωσε τον, στη φάση του γκολ. Γιατί δεν βάζει τρίτο στόπερ. Στη φάση του γκολ του Ουάρτα την κάνει δουλειά. Δεν έχει τρίτο στόπερ. Δεν είχε κάνει αλλαγέ. Δεν έχει τρίτο στόπερ. Κωνσταντίνα, ελπίζω να μην ξανακάνει συγκρίση. Λέει παιχτών του Πάοκ με τον Άρη. Λέει εκθέθηκε. Πάμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, ναι. Λοιπόν. Συνοψίζοντας από όλα αυτά που ακούω, πάμε στο εξής. Ο Μαουρίσιο, ένας μέτριος παίκτης για μένα, θεωρείται ο καλύτερος. Άρα, κύριε Σαββίδη, ναι. δεν κάνουν ούτε ο Βέρμπλουμ, ούτε ο Κάνιας, ούτε ο Σάκο, Έτσι. Ούτε κανένας από αυτούς. Είναι όλοι για να φεύγουν Έτσι. Και περιμένω να μου φέρεις καλύτερος από τον Μαουρίσιο. Έκλεισες. Δεύτερο. Κύριε Σαββίδη, επιγόντως ένα αριστερό μπακ σαν τον Λίνο, γιατί είναι μεγάλος. Και κουράζεται. Δεν το καταλαβαίνετε και στην ομάδα. Έκλεισες φίλε, να είσαι καλά. Καλημέρα, πάμε επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα, θα σου πω για τα συμβόλαια τι πατατιά έκανε ο Σαββίδης τώρα. Τι έκανε τα συμβόλαια. Λέγε, πάμε στο φίλο και θα μου τα πεις. Ναι, ναι. Θα πούμε, να δω τι βρήκε πάλι το ραδιούργο μυαλό σου. Λέγε φίλε. Έλα φίλε. Έλα.
Κωστή, πρώτα απ' όλα, δεν μπορώ να ξαναδώ για τον επόμενο μήνα Πέλκα στη βασική εντεκάδα. Άντε πάλι, αρχίσαμε. Πάμε παρακαλώ. Έτσι, Κωστή, ψηλά τον Αμανέ. Νίκο, όσο και να πήγε χθες, που δεν αφιβάλλω, το παιδί στις μεταβιβάσεις περισσότερες ήταν λάθος. Δεν το κρίνω για το τέτα-τέτ που έχασε, που χάνεται, αλλά για το υπόλοιπο 60 λεπτό. Ποιο τέτα-τέτ, δεν είχε τέτα-τέτ το Πέλκα. Μετά το rebound, λέει, που πήρε. Το rebound, εννοώ. Παιδιά, ο Πέλκας έπαιξε τραυματίας χθες. Δεν ξέρω τι έπαιξε. Έλα να σου πω κάτι. Ο Πέλκας πρέπει να παίζει από το κέντρο και μπροστά. Ναι, ο Πέλκας παίζει παντού όμως. Ο Πέλκας παίζει παντού γιατί ο Πάουκ έχει αυτά τα χάφη. Έχει χάσει τη θέση του Κωστή. Έχει παίζει αυτά τα χάφη. Αδερφέ, άκουσε με λίγο κάτι. Είναι εντολή του Λουτσέσκου και γι' αυτό τον έχει εκεί τον Πέλκα και δεν τον κουνάει ρούπι. Είναι ο παίκτης που πρεσάρει ο κανένας άλλος. Είναι ο παίκτης που δημιουργεί ρογμές. Είναι ο παίκτης που δημιουργεί λάθη από τους αντιπάλους. Ενώ δεν είναι δεκάρι, έχει γρήγορες επιστροφές όταν χαθεί η μπάλα και έχει γρήγορη μετάβαση όταν κερδιθεί η μπάλα. Και είναι και εύκολο στο σκοράρισμα. Γι' αυτό παίζει. Ούτε τριπλέρ είναι τεχνίταρας μεγάλος παρά τον πόη του, ούτε τι. Έχει αυτό το θετικό ο Πέλκας. Κωστή. Ναι. Βασική μεταγραφή στην εντεκάδα, Βάρντα. Εάν πίνει ένα ποτό και παίζει έτσι, να παίρνει και δεύτερο. Να, τέτοια δεν θέλω να ακούω. Καλημέρα. Αλήθεια είναι. Τι αλήθεια είναι, φίλε. Είστε, ναι. Έπαιξε καλά. Ποιο Ζάμπα. Ναι. Ο οποίο είναι. Ποιο τεχνίτη. Ποιο ταλέντο. Ο πολλάτη Παοξή. Τα λάθη του Πέλκα τα μετράει. Τα λάθη του. Κάτσε, ρε φίλε. Τα λάθη του Άρτα τα είδε ή μόνο του Πέλκα είδε. Ό,τι θε τα βλέπει. Τα λάθη του Άρτα. Πέντε μαζεμένα έκανε. Δεν αφιβάλλεις, αλλά τον Άρτα τον αποθεώνεις, τον αποθεώνεις και τον άλλο τον κράζεις. Πάμε δε στον επόμενο, δεν μπορώ τέτοια, δεν μπορώ τους προσωπολάτρες. Δεν τους μπορώ τους προσωπολάτρες. Τον Καρσία εδώ δεν μπορείς τους προσωπολάτρες. Δηλαδή, ο ένας τα λάθη του, το Ζαγοράκι τον κάνετε ευρωβουλευτή, εσύ δεν μπορείς τους προσωπολάτρες. Δεν μπορώ, ναι. Τον ένα τα λάθη του, τα διαγράφω, ο μεγαλύτερος λαός τους προσωπολάτρες. Τον Άγγελο τον κάνετε Βάις Βάιλερ, δεν είσαι τους προσωπολάτρες. Ναι. Λοιπόν. Καλημέρα, παιδιά. Ασημάκι μου, κουλ. Πέσω Κωνσταντιανό, εκπομπή με μαλλιά δεν έκανε κανείς. Ο λαός θέλει Καστοριανό φαλακρό τώρα. Να τον ξυρίσουμε, μα είναι. Τον ξυρίσουμε τον Καστοριανό, τον Νικόλα μας. Ξέρεις τι λάθος έκανε ο Σαββίδης. Τι έκανε. Πόσοι παίκτες είναι να κάνουν συμβόλαιο καινούριο, πες μου ένα. Είναι 5 ή 6. Σαχόφ, Κάνιας, Πασχαλάκης, Μπίσεσβα, Βαρέλα. Αυτοί είναι, 5. Αυτούς έπρεπε πριν το διπλό. Να τους κλείσει. Τώρα θα του πάρουν και τα ρούμια και καλά, τους ζουμίξουν να μην και καλά τον κάνουν. Όλοι δεν παίξανε καλά, δηλαδή κάτι Κάνιας δεν παίξανε καλά, δεν είναι. Σου λέει πήγαν το διπλό κάτι. Πασχαλάκης, Βαρέλα να τα πάρουν και το αξίζουν και με το παραπάνω τα συμβόλαια. Πάμε παρακάτω. Αυτά υπάρχουν. Ναι, αριστερό μπάκο Σταφυλίδης λέει, ήδη έχει κλείσει λέει, για το καλοκαίρι, ξυπνάτε πάω ξύπνη. Ο Σταφυλίδης μου το είπε ο ίδιος, γιατί τον είδα σε ένα κολόμπαρο εκεί στην κάτω τούμπα. Μη χάσει, είχα να τα πει όλα. Και λέει, μου κάνει μια ερώτηση. Ρε κολόπεδο μου λέει έτσι ακριβώς. Γιατί μιλάμε. Ναι. Άμα έρθω στον Πάοκ θα με κράζεις. Όχι, ρε, του λέω δεν θα σε κράζω. Θα τον κράζω εγώ. Σιγά, θα τον κράζω εγώ, δεν κατάλαβα. Έχει τεχνώσει, έχει γίνει. Ναι, ο Σαββίδης θα έρθει το καλοκαίρι. Μην τρελαίνε επομένω Πάοκ. Πάμε, αυτό. Άρα μα το είπε. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Να ρωτήσω κάτι, φιλαράκι, το τραπέζι ισχύει, έτσι. Ισχύει. Στα γοριλάκια. Μέσα στην εβδομάδα. Έγινε, με παίρνει τηλέφωνο. Εγώ. Με παίρνει τηλέφωνο και πάμε. Έτσι. Εγώ, εσύ και το φιλαράκι σου. Το φιλαράκι σου έδωσε ένα στάνταρ. 1-2 στο είπε και το έκραζε όλη την εβδομάδα. Ναι. Εσύ έδωσε ένα εκεί. Έταξε στον κόσμο, στους κάμπους της Καλατινής. Εχθές κρύφτηκες παππού Αλπίνο, ε. Εγώ, όχι φιλαράκι. Ήρθε. Στη μαρμίτα θα λες την αλήθεια στον αέρα. Ήρθε. Ήρθα χθες και με 3 εκατοστάρικα έβγαλα από την τράπεζα. Ήρθα να βάλω στοίχημα τον Καστοριανό γιατί με προκάλεσε. Εάν ήρθες ανακαλώ γιατί ήθελα να σε γνωρίσω μόνο και μόνο γι' αυτό. Ναι, εγώ φιλαράκι και τώρα που είσαι, άμα θέλεις μετά μόλις τελειώσεις, σε παίρνω να πάμε για καφέ στο μαγαζί το δικό μου. Σε ευχαριστώ. Ωραίος. Θα έρθουμε για φαγητό. Πάρε τηλέφωνο από το Ραπτόπουλο. Ναι. Στα γοριλάκια. Γοριλάκια, ναι. Έτσι. Πάρε τηλέφωνο το Ραπτόπουλο, το τηλέφωνο το δικό μου και θα σε πω εγώ που θα έρθετε να σας κεράσω εγώ και μπουγάτσα και καφέ. Ωα, θα γίνουμε μια χαρά. Γεια σου παππού, γεια σου αγόρι μου από Αλπίνο. Γεια σου αγόρι μου. Μπουγάτσα ή πιάτσα απέναντι από το σπίτι του Αλπίνο. Έτσι. Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό, Καστοριανέ. Σε πάμε, λέμε στα Παόκια. Ορίστε, ρε φίλε. Σχέση έχει την Άκη, δεν είναι. Κουλιανέ, σου αρέσει το πέτσινο πέναντι, σκούξε κι άλλο, λέει ένα κακό προέτος. Πιο πέτσινο πέναντι δεν μπορώ να αντιληφθώ. Έτσι, καλημέρα, ναι. Έλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ακούτε. Ναι, εσείς, έλα. Θα ακούτε. Ναι.
Θέλω να πω Αθήνα, είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή σου μιλάω, σας ακούει η λαϊκή της Ραφίνας που δουλεύω σήμερα εδώ. Α, δώσε χαιρετίσματα, δώσε χαιρετίσματα στη ψαλοταβέρνα από του Βουλγαράκη εκεί πέρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Στη Ραφίνα εκεί είναι. Στο Αγνάντι, πάρε στο Αγνάντι και πες. Έφαγες καλά εκεί. Είναι δική μας από εδώ, είναι ο Χαλκιδική. Έλα τον ακούσουμε λίγο τον φίλο, έλα. Τι θέλω να σας πω. Ναι. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι εχθές ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είμαι παοκτζής. Δεν είμαι φανατικός, εντάξει. Μ' άρεσε πολύ το παιχνίδι που έγινε χθες. Και ήμασταν, μπορώ να σου πω, πιο τυχεροί. Μπορεί να το πάρεις αλλιώς. Παίξανε καλά. Είχαμε πιο μεγάλο βάθος από τον Άρη. Ο Άρης ότι έκανε ήταν για την αρχή, πιστεύω. Παίξανε και αυτοί καλά. Μας παίξανε λίγο γερά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξανε ήταν διαχωρητικό τελείως το παιχνίδι. Το μόνο που έχω να πω είναι, παιδιά, η νίκη τελείωσε χθες. Πάμε την Πέμπτη γερά και την Δευτέρα τελειώνουμε τους Παναθηναϊκούς, δηλαδή έχουν βγάλει γλώσσα, εδώ μεγάλη. Έχουν βγάλει γλώσσα, Παναθηναϊκούς, πειράζει, έχουμε ψαλίδι εδώ και καιρό και κόβουμε γλώσσες. Κόψαμε το Ολυμπιακό. Τι είπε ο Καλαφλοκοτσίδας εχθές. Πήρε άδεια, λέει, ο Παναθηναϊκός, λέει, το θέμα, ξέρεις, για κάνουν παρέλαση. Παιδιά, να σας πω κάτι σημαντικό. Το θέμα είναι ότι την άλλη Δευτέρα ο αποσιολόγος από το σχολείο πρέπει να λείπει για να δοπανίσει όλη αυτή την παρέλαση. Έχουν και παρέλαση, έχουν και παρέλαση Κυριακή. Ναι, το ξέρω. Μία ερώτηση στο φίλο, μπορώ. Μία ερώτηση από τον Νικόλα, έλα φίλε, εκεί σε Ραφίνα, έλα. Φίλε, να σου κάνω μία ερώτηση. Αν είχες δύο επιλογές, ναι, δεν είχες άλλη και σου λέγανε ή πρωτάθλημα ή γήπεδο, τι θα διάλεγες? Για πέστε μου, ή πρωτάθλημα ή γήπεδο. Ή κύπελο. Γήπεδο. Πρωτάθλημα τώρα. Ή πρωτάθλημα ή γήπεδο, να σου πω, θέλει να σου πω κάτι. Αυτή θέλω το πρωτάθλημα και το γήπεδο θα έρθει. Έτσι. Αυτή είναι η απάντησή μας. Να σε καλά, Ραφίνα! Γήπεδο έχει. Να σε καλά. Αθηναίος, είμαι Παοκάρα. Νίκο, Κωστής, ο Σακός, είναι και κάθε μέρα με φτιάχνετε. Πασάκα μου, να σε γερό στη σημαία ψηλά εκεί κάτω. Ποιος είναι ο πρωτάθλημα? Μόνος μου είναι, μόνος μου με όλους. Να σε καλά, γορίνα μου. Να σε καλά. Καλά να περνάτε. Γεια σας. Ο Παοξής θέλει το πρωτάθλημα, σαν γήπεδο. Είναι νεόπλωτος αυτός. Ο νεόπλωτος θέλει γήπεδο. Έχω γήπεδο ήδη. Εσύ δεν είχες γήπεδο, αγόρι μου. Γι' αυτό είχες αυτή την κάψα. Έπαιζες δεξιά και αριστερά. Τι να το κάνω το Γρανίτσα, εγώ Παοξής ήταν. Εγώ, α, ναι, τι να το κάνω το Γρανίτσα. Ναι. Ποιος θα είναι πρωταθλητής στο τέλος, Καστοριανέ? Με μείον 2 ξεκίνησα και εγώ, λέει, για να σε βοηθήσω. Λέει, μην τρελαίνεστε με τους μείον 3. Εάν γίνουν εκλογές, δεν το παίρνει το πρωτάθλημα ο Παοκ. Πότε γίνουν εκλογές? Τον Ιανουάριο. Αν βγει δηλαδή ο Κούλης. Μετά την παρέτηση η Κωτσιά παίρνουν σειρά. Άρα αυτοί, μέχρι τον Ιανουάριο ο Πάκρο να έχει πάει στο συν 15 για να είναι ήρεμος. Ναι. Κάτσε εκεί στο 3, στο 6, στο 5, στο 4 και βλέπουμε. Τώρα και μετά στις ανωδικές. Γιατί έχεις να πεις τώρα με τον Άρη. Θα σου έρθει ο Ματέο Καρσία. Θα σου έρθει ο Ματέο Καρσία. Τα μωρά, ε. Λοιπόν, θέλετε να πάμε να φάμε καφεδάκι. Αμέσως, βέβαια. Πιτούλες, μπουγάτσες. Με εξιτάρει το κόκκινο αυτοκίνητο. Εκεί θα πάμε. Και ναι, αυτοί που δίνουν τα κορίτσια, τους καφέδες. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι, λέει, πολύ μπροστά. Ο άνθρωπος λέει, θα κάνω εγώ μια επιχείρηση. Ναι. Θα βάλω χοντρή γραμματέα. Όχι. Όχι. Δηλαδή, έχει βάλει εκεί τα μπιμπελόνια. Και το προϊόν καλό, ναι, αλλά και αυτό είναι το σερβίρι. Το κακομούτσουνο θα βάλω. Έτσι. Έτσι και σε όλα έχει δώρο, ρε φίλε. Σε όλα έχει δώρο. Και σε καφέ και σε πίτα. Όλα με ένα stop στην καντίνα Pit Stop. Με το Σαμαντάτα για τους φίλους του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Θα έρθεις. Ναι. Άκου τώρα τι γίνεται. Έχουν φτάσει. Δώσ' μου κουλοχέρι, ναι, και πάρε μου την ψυχή. Έχουν φτάσει στο καζίνο τα νέα αφεντικά Very Cherry. Έτσι λέγονται. Ναι. Κατευθείαν από Αμερική. Πρόκειται για τα κλασικά φρουτάκια που ξέρουμε όλοι, αναβαθμισμένα, τελευταίας τεχνολογίας, με όλες αυστηρές προδιαγραφές από την ευρωπαϊκή κοινότητα. Ηλεκτρονικά βέβαια, όπως πάντα, τα Very Cherry μπορούν να χαρίσουν στον παίχτη σαν bonus και επιπλέον κέρδη, τα οποία δίνουν με τη σειρά τους 5 free games. Τα Very Cherry θα βρίσκονται στο καζίνο Regency από 18 Οκτώβριο, οπότε προετοιμαστείτε για αυθεντικό παιχνίδι. Μπήκαμε στο τελευταίο μύρο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δύο βαθμούς. Ναι. Δύο μάτσα είπα θα πάρει άλλο ένα μπόντο. Δεν πήρε κανένα. Κανένα. Τώρα να σε κάνω το ερώτημα. Ναι. Έχει. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Πώς θα πάρει? Τώρα θα σου δώσει και το πρωτάθλημα. Θα μου το δώσει τελώς. Μου πει πάρ το ρε ΠΑΟΚ. Θα σου πήρε ΠΑΟΚ όπως τότε το 76. Ναι. Θα κάνει ένα χ με την ΑΕΚ τώρα. Τώρα χ με την, ναι, ΑΕΚ. Χ και με τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό και αντίο ζωή. Ναι. Ναι. Άντε να δει τώρα τα ΠΑΟΚ πώς θα πανηγυρίζουν τα γκολ του Άρη. Αν δεν κάνει χ με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνει χ, θα βγει ένατος. Ένατος θα βγει. Θα βγει ένατος. Καλά, εγώ δεν βλέπω να βγαίνει ένατος. Θα χειροκροτά τον Μπρούνο Γκάμα, όπως η Χαζή Ηρακλήδη στο Κατσιπαλακή και βγαίναν 8η. Ο Χαζός. Εσύ, Καστοριανέ, δεν λες τίποτα. Εγώ ακούω. Ακούς. Γιατί έχεις Μπάγερ Μονάχου, και κλεισμένο των θυρών. 70.000 κόσμο θα έχει με την Μπάγερ. Καλά, τους κάνεις 100 και εσύ, ναι, σιγά σιγά έτσι. Σαν το Βαραγιάννη που είπε το πρωί 27.000. Θα τα βάλει. Θα, ναι, τα βάλει, το θα τα βάλει στο παντελόνι ο Μελισάν, ναι, και θα σέγγει το Γιάννη. Και μην πιστεύω στον Άρη ότι θα είναι κουρασμένη η ΑΕΚ από την Μπάγερ στο παιχνίδι με τον Άρη. Το παιχνίδι με τον Άρη είναι καθαρά στο 3-0 από τώρα. Είναι, οπα, είναι καλή ομάδα ο Άρης.
Ναι. Είναι καλή ομάδα, τον σέβομαι, αλλά είναι πολύ κοντή ομάδα και κουράζεται πολύ εύκολα. Κοντή ομάδα. Είπε κάτι που δεν το βάλαμε στην εξίσωση. Κοντή ομάδα. Γι' αυτό δεν πήρε κεφαλιά εχθές. Φάνηκε λίγο ο Βέρμπλουμ. Γιατί είναι ψηλός. Εκεί ίσως μπέρδεψε πολλούς παοξίδες ότι ο Βέρμπλουμ ήταν καλός. Άμα κάνει κάκα ο Σκαρτάδος, 30 Βέρμπλουμ. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Τι α πω, ψέματα σου πω. Τζάμπα λεφτά παίρνει. Αλλά στο κομμάτι ύψος φάνηκε ο Βέρμπλουμ γιατί και χθες δεν ήταν καλός. Τζάμπα λεφτά παίρνει. Πάμε κέντρο, κέντρο. Το άλλο που σου λέω. Το πιάσαν κορόιδο η μάναζερ το Σαββίδι με το διπλό. Τώρα ο Πασχαλάκης θα δέλει άλλα 100. Ταξίζει ο Πασχαλάκης. Ναι. Και ο Βαρέλα ταξίζει. Ναι, αλλά δεν θα τα παίρνανε. Και ο Μπίσσαβα ταξίζει. Δεν θα τα παίρνανε. Ναι. Καλημέρα Καστοριανέ, όταν ελπίζει αλλαγή κυβέρνηση για να μην πάρει ο Πάκ το πρωτάθλημα. Ναι. Πόσο λιγόψυχοι είστε εκεί στην Άγγλη. Ναι. Καλύτερα να κοιμηθείτε, λέει, να τα απολαύσετε κιόλα πώ θα το σηκώνω. Ναι. Περιμένει αλλαγή η κυβέρνηση. Δεν είπα τι θέλω, είπα τι θα γίνει αν αλλάξει κυβέρνηση. Τέλειες. Πάμε γραμμούλες, πάμε. Έξι τελευταία για σήμερα, ναι. Μπορεί να είναι και παραπάνω μετά, γιατί θα δούμε. Έλα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Old school είμαι. Old school. Μ' αρέσουν τα παλιά σχόλια. Έλα, old school. Λοιπόν, πρώτον να πω ότι χάρηκα πολύ που είδαμε τέτοια ματσάρα εχθές, όλη η πόλη. Βοήθησε ο Άρης με την αφέλειά του να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο. Ναι, και τα χάφτω δύο ομάδων βοήθησαν. Ναι. Δεν είχαμε κέντρο πάνω από τον κόλλο. Όποιος και να είχαν, όποιος και να κέρδιζε, στο Βικελίδης έχω περάσει πολύ καλά, είτε έφυγα χαμένος είτε έφυγα νικητής. Ναι. Ήταν μια ματσάρα που τη ευχαριστήθηκα γιατί ήταν και κέντρο να κοιτώ. Ναι, χαλάλι ο κόπος που δύο εβδομάδες μιλούσαμε για αυτό το ντέρμπι μην έχοντας και τίποτα άλλο. Χαλάλι, πραγματικά είδαμε καλή μπάλα. Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ άλλο πήρα να σας πω έτσι, να το σχολιάσουμε, να γελάσουμε. Γιατί χθες μετά το μάτς μπήκα λίγο στο ράδιο των παιδιών να τους ακούσω τι άποψη έχουν. Ναι. Και ήθελα να δω αν θέλουν να κερδίσουν την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό για να πάρω εγώ το πρωτάθλημα. Ή αν... Ένα τώρα πας στην αυριανή εκπομπή, τι θα πούμε αύριο, ναι, θα το κάνουμε. Όχι, κάθηκα, να τελειώσω. Ναι. Και τι τους ακούω και λένε ρε παιδιά. Τι λένε. Ότι άμα λέει πάρουμε έξι Ολυμπιακό, έχουμε ακόμα βάσιμες ελπίδες για το πρωτάθλημα. Και ψάχνω γωνία, καλό ήταν, ψάχνω γωνία να δώσω το κεφάλι μου. Έμανα, αυτά ακούν οι παοξίες που δυο εβδομάδες, τρεις μας έγιναν, ζέπελιν έγιναν. Ζέπελιν, είμαι νεγούνου σου του. Ξέρεις τι είναι έναν ο ΠΑΟΚ ψηλά σε βαθμολογία. Δηλαδή θέλω να... Ολυμπιακό και ΑΕΚ, για να βγεις Ευρώπη και με νίκη σου. Το δίνεις ουσιαστικά το πρωτάθλημα, αλλά δεν ξέρεις αν θα βγεις εσύ Ευρώπη. Ναι, ναι. Είναι δίκο δηλαδή, που μαχαίρι. Τώρα η ψυχολογία του Αριανού στο Άρης Ολυμπιακός και στο Άρης ΑΕΚ τι θα είναι. Εγώ σου λέω πολλοί δεν θα δουν το μάτς. Όχι ρε φίλε, αυτό το μάτς θα το δει όλη η Ελλάδα γιατί θα το δουν και οι παοξίδες με τρέλα. Και εγώ σου λέω ότι ο Παοξής θα πανηγυρίζει. Τα γκολ του Άρη θα τα πανηγυρίζει ο Παοξής. Φυσικά! Εννοείται ότι θα τα πανηγυρίσω. Τι άλλη μου είμαι. Σε χειροκροτάνει η Αριανή σαν τους Καζούς. Πήγα το κέρδισα και τώρα θα πανηγυρίσω και τα γκολ. Επόμενη γραμμή. Πάμε, καλημέρα. Από το τέλος, ναι. Άντε, καλό. Καλημέρα, ναι, επόμενο. Ρε τι πάθανε η Αριανή. Έλα, γόρι μου, έλα, ναι. Πασάκα. Καλημέρα, έλα, τι ωραίες Δευτέρες είναι αυτές. Για σένα. Ναι. Ναι. Έλα, Κουλιανέ μου. Έλα, γόρι μου. Καλημέρα, πώς είσαι. Σούπερ με φίλε, άϊπνος, αλλά. Είναι ωραία Δευτέρα. Δώσεις χαρακτήρια. Ναι. Γι' αυτό με τον Ουάρντε που πάλι πήρε να μας πει γιατί δεν παίζει τη δεκάνη και τον έκοψε. Γιατί κάποιες μην το αστείο να σταματήσει. Να σου θυμίσω πως για τον Πρίγκιπας που θεωρούν όλοι σήμερα ότι στην αρχή δεν έτρεχε, δεν μάρκαρε, ήταν στατικός, έβαζε γκολ μόνο με το κεφάλι, άρχισε να βάζει και γκολ και να τρέχει και να μαρκάρει, μετά έβαζε μόνο με το κεφάλι γκολ, αυτά τα έλεγε δίπλα ο Ραπτόπουλος έλεγε αυτά. Μετά έλεγε ναι, στην αρχή τα έκανε όμως έτσι. Τούπα, λίγο να ολοκληρώσω και θα σε αφήσω να πεις. Λίγο μετά έβαζε γκολ μόνο μέσα στην Τούπα, λέει, μετά έβαζε και εκτός, τώρα έχει κάθε μάτς ή θα βάλει γκολ, θα βγάλει ασίστ, θα βγάλει key pass, ένα απ' όλα, εντάξει. Καλή πολυφωνία, αλλά μέχρι ένα σημείο. Σε προβληματίζει ο Ζάμπα, φίλε. Ο Ζάμπα, όχι, δεν προβληματίζει. Με κάτι μπακάκια τύπου Βαλεριάνου, Κοροδέση. Με κάτι απαραίτητα χτυπήματα περνά στα ψηλά και ο ξένος διαιτητής εξυψώνεται και είναι ο αδιάβλητος και ο καλύτερος και Έλληνας δεν μας κάνει. Αλλά με αυτά που ήταν άλλος τεστ, μας έχει παίξει ένα 70-30 πολύ επαγγελματικό και δεν έχουμε τι σήμερα να πούμε τίποτα γιατί κυρίζει με ένα δύο γυναίκες. Ο τύπος είναι απαράδεκτος. Να σε καλά, αδερφούλη, να σε καλά. Ο Πρίγκοβιτς, ναι, ο Πρίγκοβιτς, ναι. Εσύ σωστά τον προσέγγισες στο ξεκίνημα, ότι έκανε μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Ο Πρίγκοβιτς λοιπόν, για να αρχίσει να τα κάνει όλα αυτά, γιατί έχει βελτιωθεί γκολ και με το κεφάλι και έξω, πήγε στον πάγκο από τον Λουτσέσκου και κατάλαβε ότι πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα αν θέλει να παίζει βασικό. Θυμάσαι, πες που έπαιζε ο Κουλούρης, ναι. Για 1,5 μήνα. Ναι. Το κατάλαβε, γιατί είναι επαγγελματίας. Ναι. Αυτό περιμένω και από τον Νουάρντα. Ναι. Να καταλάβει ότι δεν θα παίζει μόνο για την πάρτη του. Ναι. Γιατί φάνηκε χθες σε 3-4 φάσεις, ναι. Έπαιξε πάλι για την πάρτη του. Σ' αρέσει ο Ζάμπα. Πολύ.
Με αυτά τα μπακάκια που παίζει. Και με αυτά τα μπακάκια. Που τον κάνουν γιογιό, σ' αρέσει. Δεν τον έκανε κανένα γιογιό. Ποιο τον έκανε γιογιό. Ε, πλάκα κάνει. Ποιο τον έκανε. Χτύπησε το χεράκι του τώρα και τι. Το χεράκι του. Πάμε καλημέρα στον κόσμο, έλα. Έλα μια χαρά είναι ο Ζάμπα. Μια χαρά είναι. Για σένα. Ναι, για μένα. Όλο νέο η καμπάλα. Νέο η καμπάλα λε. Θα δούμε. Ναι, okay. Έλα, καλημέρα. Ναι. Ναι. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Καλημέρα από το ασπρόμαυρο Μόναχο, Χρήστος. Όταν σε ένα μάτσα αφέλειας από τον Άρη, ο Ζάμπα δεν ακουμπάει την μπάλα, να προβληματίζεσαι. Έλα, μ' ακούτε. Έλα, φίλε. Να προβληματίζεσαι. Καλημέρα. Όταν βρίσκει ο ΠΑΟΚ χώρους και ο Ζάμπα είναι αμέτωχος, να προβληματίζεσαι. Χώρους ο ΠΑΟΚ βρήκε μόνο στο δεύτερο μήχρονο που ήταν εκτός. Στο πρώτο δεν βρήκε ο χώρος. Ο Άρης γύρισε όλος πίσω μετά το 20. Όλος ο Άρης γύρισε πίσω. Πάμε. Και έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Έλα, Μόναχο, έλα, γόρι μου. Λοιπόν, ο Άρης εχθές να παρακαλάει που ο Μαουρίσιο ήταν τραυματίας και δεν θα είχαν 4 μπαλάκια. Πρώτον. Καλά τώρα. Δεν και το χαφ τώρα να τρομάξουν. Μια λαμπάδα στο Πασχαλάκι, γιατί αν έτρωγε στο 2-1. Μια λαμπάδα στο Πασχαλάκι, δεν φίλε Παουξί, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα αν έπαιζε ο Μαουρίσιο, αν έπαιρνε το πέναντι. Σιγά του χαφ. Σιγά του χαφ. Δεύτερον, ο Σαββίδης το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να ψάχνει παντού για να αγοράσει παίχτες. Έχουμε και την ΑΕΚ δίπλα και τον Άρη. Όποιοι καλοί παίχτες είναι θα τους πάρουμε και ποιο θα πάρει από την ΑΕΚ. Λιβάγια. Έχει ένα μόνο. Θα τους πάρουμε ένα μόνο. Το έφυγε. Παίρνεις Λιβάγια, παίρνεις και τον Ματέο Γκαρσία εφόσον έχεις την άπλα από τον Άρη. Έτσι. Με, με τα χαρά μόνο 12 εκατομμύρια ρήτρα έχει. Με τα χαρά αν το πάρετε βεβαίως. Θα κάνουμε κι άλλη Αγία Σοφιά δίπλα μη. Δώστε φέρτε. Κάνετε και βοηθητικά. Ρε, πάρτε εσείς, θα κάνουμε κι άλλη Αγία Σοφιά δίπλα. Φτιάξτε γήπεδα εσείς, εγώ θα παίρνω τα δίπλα. Το βλέπω το Μελισανίδη να γίνεται τιτάνα στο τέλος. Στα πετρέλαια στην Αμερική. Ήδη στην Ένα Σπορ άκουγα για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ τώρα. Ε, τι θα πούνε. Άκουγα, ναι. Εγώ είδα την Αθλητική Κυριακή χθε μιλούσα για τον Τζιτζιπά, για το τένις. Είναι αδιανόητο. Καλημέρα. Έλα βιβλία. Καλώ σονα. Καλοπάτι Βιτόλο. Τρεις τοποθετήσεις γρήγορα. Ναι, βέβαια. Για το χθεσινό ματς, οι τακτικές πήγανε περίπατο μετά το τρίτο λεπτό. Ναι. Το παιχνίδι στηρίχθηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, με τα θετικά και τα αρνητικά τους, και είδαμε την μπάλα που είδαμε και είδαμε ωραία μπάλα. Όλοι την ευχαριστήθηκαν. Ένας ουδέτερος δηλαδή ευχαριστήθηκε μπάλα. Πολύ, ισχύει αυτό. Και ο Αργιανός ευχαριστήθηκε που έχασε με καλή εμφάνιση και χειροκροτούσε. Για αυτά δεν γίνονται, ούτε σου κάτι παραγεί την ομάδα. Μου θύμισε και λοιπόν, ΠΑΟΚ δεκαετία αρχές 2000 που κάναμε τον Ολυμπιακό έτσι. Λοιπόν, έτσι κάναμε. Και λέει, παραλίγο κερδίζαμε, ναι. Δεύτερη τοποθέτηση. Ελπίζω μετά το χθεσινό αποτέλεσμα να μην χαθούν τα κίνητρα για την ομάδα του Άρη και να συνεχίσει να κυνηγάει το πρωτάθλημα με λύσα και εγώ θα πανηγυρίσω στο τέλος. Ναι. Και η τρίτη τοποθέτηση έχει να κάνει με τις ανανεώσεις του ΠΑΟΚ άνω των 30. Καμία ανανέωση άνω των 30. Ο μόνος παίκτης που πρέπει να τα πάρει και οφείλει να τα δώσει ο Σαββίδη είναι ο Μπίσεσβαρ, φίλε. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε τώρα. Ως τώρα μας τα πεις τέλεια, δηλαδή. Το χάλασε τώρα. Κάτσε. Τώρα θα του πιού το αίμα του Σαββίδη. Κάτσε λίγο. Κάτσε ρε. Καλοπάτι μου, τα πεις πολύ ωραία. Το Βαρέλα να μην τον ανανεώσω, δηλαδή αυτό μου λες. Είναι έτοιμος, δεν μιλάμε τώρα για εκεί. Δεν μιλάμε για πίσω. Αυτός είναι τελειωμένος. Τι τελειωμένος. Αυτός που συζητάνε και δεν τα έχουν βρει ακόμα είναι ο Μπίσεσβαρ. Άλλο μου λες τώρα, γιατί και ο Βαρέλα είναι 30, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή... Ναι, ρε παιδί μου, αυτός είναι τελειωμένη υπόθεση. Είναι απλά υπογραφή και τελείωσε το πανηγύρι. Εντάξει, το δεν έχει να κάνει. Άρα λες, όχι Κανίας, όχι Σαχόφ. Έτσι. Όχι βέβαια. Ναι. Όχι. Υπέγραψε τον Μπίσεσβαρ και μετά το καλοκαίρι, ήταν το Γενάρη, ψάξε το χάρτο ανώτερο. Εκεί που έχει πρόβλημα από όλα αυτή τη στιγμή. Αρέσεις. Και τραβάει τα δεινά που τραβάει. Αρέσεις. Άσχετα αν έχει τα 7 στα 7. Αρέσεις. Έφυγες καλοπάτης, είναι ωραίος σήμερα. Μ' άρεσες. Παρότι πάντα είναι καλός. Όχι, κάποιες φορές διαφωνούμε, αλλά η διαφωνία είναι υγεία, έτσι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Νίκος Νιρεβέργη. Ωραία, όλη η Γερμανία, ρε φίλε, στο πόδι για την Παουκάρα. Δεν έχει βγει Αργιανός, ρε φίλε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σήμερα. Δεν έχει βγει Αργιανός, ρε φίλε. Ο Άρντα τα είδε. Εγώ αν είδα τα λάθη του Άρντα φωνάζω. Φώναζα. Τα λάθη του Πέλκα. Τα είδα και τα λάθη του Πέλκα, φυσικά. Ωραία. Ο Άρντα παίζει για την πάρτι του. Φυσικά. Ο Πέλκας δεν παίζει για την πάρτι. Όχι. Αυτή είναι. Όχι. Όχι, φίλε. Ο Πέλκας όταν τρέχει. Όχι, φίλε. Ο Πέλκας όταν κάνει τα διπλάσια χιλιόμετρα από όλους άλλους δεν παίζει για την πάρτι του. Συγγνώμη κιόλας. Το Πέλκα του φουσκώσατε τα μυαλά. Ο Πέλκας είναι πεκταράς. Αλλά έχει πάρει αέρα, ρε φίλε. Το σουτάρι δεν είναι ο Ρομπέρτο Κάρλος, δυστυχώς. Το σουτ που κάνει δεν υπήρχε περίπτωση να το βάλει ο Πέλκας. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δεν θα το δοκιμάσουμε. Ανενόχλητος είναι έξω περιοχή να μην δοκιμάσουμε το σουτ. Α, σωστή είναι όπου θέλει. Αν σα σέβεται με τη γνώμη των άλλων και κάτι για το Ζαμπά στο ραπ. Ραπ, ο Ζαμπά όταν έβαλε, έπαιξε το παιχνιδάρα στο ευρωπαϊκό μάτι. Τι θα έπαιζε. Έξω αριστερά. Έξω αριστερά. Εκεί πρέπει να παίζει. Εκεί πρέπει για να παίρνουμε το αντίθετο πόδι, λέει ο φίλος. Εκεί πρέπει να παίζει. Θες να πεις ότι ο Ζαμπά με το δεξί πόδι πάει προς τα έξω και σεντράρει απλά. Ναι.
Ενώ αν παίξει από αριστερά, αυτό είναι μια παρατήρηση, μια λεπτομέρεια την οποία πρέπει να τη δούμε διαχρονικά. Είναι εύστοχη παρατήρηση. Ναι, είναι εύστοχη. Βέβαια. Ωραίος φίλε, είναι να είσαι καλά. Αλλά... Ωραίος. Αλλά για τον Μπέλκα δεν δέχομαι ότι παίζει για την Πάρτο όταν τρέχει απαλαβώς για όλους τους άλλους. Και εγώ γιατί είναι. Έχετε μέχρι τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και να πάρει μπάλα. Σαν απαλαβώς τρέχει από το πρώτο μέχρι τη στιγμή που θα βγει. Μέχρι το 60 που βγαίνει τρέχει απαλαβώς. Μα ο Πέλκας έχει τον γκολ εύκολα. Έχει τα πρώτα 10 μέτρα εύκολα. Και αλλά... τα θυσιάζει αυτά. Αλλά ναι. Κάνει τις μεγάλες διαδρομές γιατί εκτός από ταχυδυναμικός είναι και γρήγορος. Είναι και στα λίγα μέτρα και στα πολλά μέτρα. Σωστό. Δηλαδή ο Πέλκας είναι ο πιο στιβικός παίκτης του ΠΑΟΚ. 100%. Τα είπες όλα. Τα είπες όλα. Άστο. Τα είπες όλα. Εντάξει. Έβγαλες. Για το φίλο που είπε για ατομικά δεν έχει την τέχνη ενός δεκαριού. Ναι. Αλλά έχει το σκοράρισμα. Μπαίνει σαν το ποντίκι μέσα στην τρύπα. Έτσι. Και είναι εκρηκτικός αλλά και γρήγορος. Δηλαδή και στα πολλά μέτρα και στα λίγα μέτρα. Του Μαυράη είναι γιατί ο Πέλκας εκεί που το βλέπει στα 5 μέτρα ξαφνικά το βλέπει μπροστά του. Είναι πολύ ταχυδυναμικός. Ναι. Αλλά και πολύ έκρηξη. Ναι. Και στα πολλά μέτρα είναι καλός. Καλημέρα, πάμε. Ναι, καλημέρα. Έλα φιλέ. Έλα φιλέ. Φίλε, ακούς! Επόμενος, ο Θανάσης. Καλημέρα, ναι! Πάμε! Καλημέρα, παιδιά! Καλή εβδομάδα! Εχθές το βράδυ, μετά το τέλος του αγώνα, είδε και το Κερασάκι στην τούρτα. Ο Βουό! Έτσι! Ο Βουό! Το φίδι! Ναι, άμβρα. Τώρα είναι φίδι, με το τρίτο πόδι. Όταν τα έκανε με σένα, και το τρίτο σήμερα πόδι, λέει... ενώ με σένα τα σταμάτησε να παίζει το 20 μαζί σου. Ενώ με σένα τα βάζει. Α, φίλε, συνέχισε. Δεν έχει σημασία. Αυτό είναι μαγιά και να τον κάνεις το Βουό. Και σήμερα Νίκο είναι λέει η μέρα λέει Πανελλήνιο Πένθους λέει. Έτσι είναι. Έτσι είναι, λέει πενθεί όλη η Ελλάδα λέει. Πενθεί, ναι εννοείται γιατί κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Αεξίδες, ναι. Αριανοί, Ολυμπιακοί. Όχι αεξίδες, όχι αεξίδες. Δεν έχεις πένθωση σήμερα. Όχι καθόλου. Με βλέπεις με τα κιάλια. Καθόλου. Λες εδώ με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη που να σε... την κάνει σε κάθε κατάσταση. Ο Πέλκας έβαλε ρίσκο μεγάλο. Ρίσκα βάζει την υγεία του. Όμως τον Άρη, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, έβαλε τον Άρη στην αποστολή γιατί το χρειάστηκε. Και ο Άρης Ασεβής βρήκε χώρους περισσότερο από ότι ο Άρης. Δηλαδή ο 4.10 που κάνει με τον 50. Παλιά, σε βάση, έχασε ευκαιρία. Στο δεύτερο το κάνει, το είδαμε. Αλλά δεν είναι ο χαφ για τα στάνταρ του ΠΑΟΚ σε καμία περίπτωση. Και γι' αυτό το παίχτη, κακώς... Έχουμε θέμα το δοκίμα του Μαουρίνο. Ότι βγήκε ο καλύτερος του πρώτα. Έλα, 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 έ
Βάσκε το πήγαμε στο το χάρτη. Βασμένο το Ιωβίτς που είναι έτοιμος για αλλαγή θα γευτίσει. Βάσκε παρακαλώ. Όντως πράγματι φίλε και όντως σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να σταθεί για βασικό στόπερ. Έχει μα καταδείξει το μάτι ότι ο Βέλετ είναι ο πιο ποιοτικός στόπερ. Άμα τώρα αργό το δώσει πολλά μέτρα, είναι πολλά είναι. Ναι, πολλά. Ακολουθούνε με Ολυμπιακό και ανοίγεσαι φίλε. Έχουμε και μόνο νίκη παντός. Αγοράσανε τώρα. Μόνο νίκη παντός φίλε. Οργανός πάντως, ο παδός βγήκε και μπράβο, εγώ το γούστερα αυτό, Μαριανό, που βγήκε. Να είστε καλά, ναι. Ο Αργιανός έπρεπε να πει πάλι καλά που υπάρχει ο Πασχαλάκης, διαφορετικά τα καντίνα πίσω θα μοιράζανε σήμερα ντεπόναντι για καφέδες. Πάμε στον τελευταίο. Πάμε. Καλώς τον Άρη. Πρώτο τελευταίο, θα πάρουμε κάποιο. Ναι. Αργιανός είμαι και εγώ. Έλα Αργιανέ, έλα ρε γουρούνα σ' ακούω. Εντάξει, παλικάρια, όσο και αν μ' αρέσει την κρυαλόγικη προσέγγιση και συγχαρητήρια στην εκπομπή, γενικά στις εκπομπές σας, θα κοιτάξω ότι αν έπρεπε να διάβασα πάλι κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσω να κάνω μια σοβαρή προσέγγιση. Πάμε στον αγωνιστικά. Ναι. Επί του αγωνιστικού το αναλύσετε, δεν έχουμε να πούμε πολλά. Στο πρώτο ήχρονο το ρόλο που το περιμένουμε τελικά ούτε εμείς, κάνουμε πολύ κακή διαχείριση. Ναι. Θα μπορούσαμε να χάνουμε. Και μπορούσαμε να πάρουμε και το μάτσο από εκεί πέρα. Όσον αφορά την επιστολή πίσω, πρέπει να κάνουμε το πρόβλημα. Δεν είναι το τελικό, αλλά είναι από τους φοιτητές που 7-8 σε 11 θέλουν την μπάλα. Ναι. Άρα το το βάζει να παίξει το αστρολικό ποδόσφαιρο, δεν θα παίξει μπάλα. Ακόμα περισσότερο μπούμεραν. Τώρα. Ωραία που σέβεις Κωνσταντινέ. Δεν μπορεί να παίξει κάτι άλλο αυτό το τελικό. Ξέρουν μπάλα οι ποδοσφαιριστές. Θέλουν να παίξουν με κατοχή. Δεν μπορούν να παίξουν με κλεφτοπόλεμο όπως παίζει π.χ. ο Λεβαδιακός. Αυτό λέει ο φίλος ακροατής. Κάπως έτσι. Ναι. Και τώρα για ναι. Το τέλος, για τα χειροκροτήματα. Εγώ επειδή είμαι στο μάτς φυσικά, ακόμα και εμβρασμό ψυχή στο τέλος, δεν με χάλασε εικόνα και θα σου πω γιατί δεν με χάλασε. Δείχνει ότι η πόλη πάει να μεγαλώσει. Και αν σε αυτή τη φορά του μεγαλώματος έχουν και τα πολιτικά στην πόλη, δεν με χάλασε. Και επίσης, να σταθούμε και σε κάτι άλλο εντρικαδόρικο που δεν έχει ξεκουστείς, οι παίκτες του προπονητή του ΠΑΟΚ μίλησαν με φοβερή ατμόσφαιρα. Πολύ καλά έκαναν οι άνθρωποι. Και είδε τον Λουτσέσκο που το αναγνώρισε. Λέει είναι πολύ δυνατή έδρα. Όλα αυτά. Είναι ωραίος. Μα ανεβάζουν επίπεδο. Έχουμε έναν Ολυμπιακό που χάνει τον Όφη. Έχουμε μια ΑΕΚ που τη βλέπουμε που είναι εντατική. Έτσι. Αν κοντά στον ΠΑΟΚ, α πούμε, ανέβω κι εγώ επίπεδο, δεν με χαλάει. Ναι. Δεν με χαλάει. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να κερδίσω. Εννοείται θέλω να κερδίσω. Βγάζει γύρω ο φίλος ο Αργιανός. Θέλει, ένα λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Θέλει. Να παίρνει ο ΠΑΟΚ τα πρωταθλήματα και εσύ να βγαίνεις Ευρώπη ή ο ΠΑΟΚ να βγαίνει τρίτος και εσύ όγδος. Τα πρωταθλήματα όχι, αλλά φέτος, επειδή είναι πραγματιστής, που βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει πρωτάθλημα, μάλλον πήρε πάει, θέλω να δείξω και εγώ να πω, καλό δεν με χαλάει φέτος, θέλω να μεγαλώσει σιγά σιγά, γιατί ο ΠΑΟΚ από τη μία χρονιά στην άλλη πήρε πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ δουλεύει 5 χρόνια φίλε δουλεύει για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, 5 χρόνια. Άρα και εγώ πρέπει να πατάω την κίνηση, εδώ που βρίσκομαι και φυσικά από το σκοπό είναι να πάρω και εγώ πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Τι είμαστε το Μιχαλή. Καλημέρα φιλαράκι μου, ωραίος ήτανε. Τι είμαστε το Μιχαλή το καραδιό. Ωραίος ήτανε, μια χαρά. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά το Rap'n'Cool Show.